Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε ένα έκπληξη. Μαζί μας είναι ο αγαπημένος μας ο Χάρης ο Βασιλιάδης, ο κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, ο οποίος μας μιλά από το Λουξεμβούργο. Καλησπέρα, Χάρη μου. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Καλησπέρα σε όλες και όλους στο κανάλι. Είναι από το βροχερό Λουξεμβούργο. Βρέχει σήμερα. Μέσα του Ιουλίου και βρέχει. Χάρη, επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ απασχολημένος, σίγουρα δεν έχεις πάρει είδηση ότι εμείς κάνουμε ένα διάλειμμα από τα vlog στο κανάλι, και απόψε θα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι σπάζουμε το διάλειμμα για να κάνουμε vlog με τον Χάρη και με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το διαστραμμένο ναρκισισμό. Έχουμε μια επιστολή που έχω λάβει, την οποία την έχω προωθήσει στο Χάρη και έχει ετοιμάσει ο Χάρης το θέμα για το διαστραμμένο ναρκισισμό, ο οποίος είναι ένας όρος, Χάρη, ο οποίος είναι γαλλικός, θα έλεγα. Τι έχεις να μας πεις για το διαστραμμένο ναρκισιστή? Μάλιστα. Ο όρος αυτός βασικά επινοήθηκε από τον ψυχαναλυτή Πολ Κλοντ Ρανιέρ το 1986, και βασικά ένας διαστραμμένος ναρκισιστής είναι κάποιος που έχει μια υποτιμητική εικόνα του εαυτού του και που χτίζει αυτόν του υποτιμώντας και βασανίζοντας τους άλλους. Ξέρουμε ότι οι άντρες επηρεάζονται συχνότερα από τις γυναίκες, από την ναρκισιστική διαστροφή. Ο Δέλτανη, ο διαστραμμένος ναρκισιστής, δίνει την εντύπωση ότι είναι ανώτερος. Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει αυτός ο όρος στα ψυχαναλυτικά κείμενα? Δεν είναι όρος διάγνωσης από το DSM ή το ICD? Όχι, υπάρχει όρος. Πολύ σωστά, και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη Γαλλία και στην τηλεόραση, σε βιβλία, σε vlog, σε γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είσαι γαλλομαθής, είσαι γαλλοσπουδαγμένος, και πρέπει να το διαχωρίσουμε ότι δεν είναι κάποιος όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στη ψυχιατρική, αλλά στη ψυχαναλυτική πρακτική. Στη Γαλλία γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο λακανισμός που είναι σε άνθηση, που είναι μια ψυχαναλυτική σχολή η οποία έχει ευρύ αναποδοχή, και μας λες ότι το 1986 ο ψυχαναλυτής Πολ Κλοντ Ρανιέρ εφήβρε τον όρο διαστραμμένος ναρκισιστής. Και λες ότι ο διαστραμμένος ναρκισιστής χειρίζεται αυτούς που βρίσκονται στο περιβάλλον του και δεν αισθάνεται ενοχή όταν πονάει τους άλλους. Καθόλου. Καθόλου ενοχή, καθόλου ενσυναίσθηση. Και βασικά είναι έναν είδος καθρέφτη που μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα. Αλλάζει πρόσωπα, όπως το ερπετόν που μπορεί να γίνει πράσινο, πορτοκαλί, κρίζον, το όνομα του χαμολιός στα κυπριακά. Χαμελέον. Ακριβώς. Είναι έναν είδος καθρέφτη που μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα, πολλές μάσκες, πολλά προσωπία. Εξού και η δυσκολία κάποιος το πείσει με την πρώτη ματιά. Δηλαδή είναι μπορεί πολύ χειριστικό. Μπορεί να έναν άνθρωπο που είναι διαστραμμένος ναρκισιστής, αλλά να αλλάζει τόσα πολλά προσωπία που να σε ξεγελάσει. Ακριβώς. Δηλαδή να σου παρουσιάσει έναν ευγενικό προσωπείο, για παράδειγμα, έναν ερωτευμένο προσωπείο, έναν πολύ φιλικό προσωπείο, και προσωρινά να παρασυρθείς. Λοιπόν, τι μας λέει η επιστολή, Χάρη μου? Θες να τη διαβάσουμε ή θα μας διαβάσεις εσύ από εδώ? Μπορείς να αρχίσεις και μετά νομίζω να διαβάζουμε, επίσης να αναλύουμε, να σχολιάζουμε. Η κοπέλα. Ένα λεπτό να βρούμε. Δεκαετία του... Μια ιστορία μας λέει η κοπέλα. Δεκαετία του 90. Είχα τελειώσει τις σπουδές μου, επέστρεψα, βρήκα δουλειά. Ο καιρός κυλούσε, πλησίαζα τα 27 και το μόνο που έμενε ήταν να βρω έναν άνδρα να νοικοκυρευτώ, να ανοίξω σπίτι, να κάνω οικογένεια, τα γνωστά. Η αλήθεια, δεν έπεσα και με τα μούτρα στο ψάξιμο. Δεν είχα καθόλου εμπειρίες με το αντίθετο φύλο. Μεγάλωσα πάρα πολύ αυστηρά από τη διαζευμένη μητέρα μου, η οποία είχε φάει το ξύλο της ζωής της από το δίγαμο πατέρα μου. Δίγαμο, είχε δύο γάμους ταυτόχρονα. Ναι, μάλιστα. Και μεγαλώνοντας εμπέδωσα το «καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα». Και πώς, μόνο οι πρόστιχες και οι κοινές σαλιαρίζουν με τα αγόρια, που το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς να σε ρίξουν στο κρεβάτι, να σε εκμεταλλευτούν και να σε εγκαταλείψουν ατιμασμένοι και κατεστραμμένοι, δαχτυλοδειχτούμενοι και ξεφτυλισμένοι. Ήμουν όμως πολύ κοινωνικός και πρόσχαρος άνθρωπος, και παρόλο που δεν είχα στην αρχή καθόλου γνωριμίες,
σιγά σιγά ξεκίνησα να βγαίνω και να γνωρίζω περισσότερο κόσμο και ανάμεσά τους και αγόρια. Έβρισκα την παρέα τους ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, πιο χαλαρή, χωρατατζίδικη, ανάλαφρη. Για μένα ήταν ένας καινούριος κόσμος και ένιωθα πολύ εντυπωσιασμένη, παρακολουθώντας το αντίθετο φίλο. Προσπαθούσα να φανταστώ τον εαυτό μου με κάποιον από αυτούς στο μέλλον, σαν σύζυγο με ρίχε στα 27 της εφηβικά στοιχεία προσέγγισης του αντίθετου φίλου. Ώσπου μια μέρα στην παρέα συστήθηκε ο φίλος του φίλου, αντικειμενικά εμφανίσιμος και ευγενέστατος. Μου έδειξε το ενδιαφέρον του αμέσως και ακολούθως μια ευγένεια, σε βαθμό που αναρωτιόμουν αν υπήρχαν ακόμη πρίγκιπες. Στο διάστημα του φλερτ υπήρξε στοργικός, τρυφερός, υπομονετικός, συγκρατημένος. Αυτό με βοήθησε πολύ, γιατί μέχρι τότε δεν είχα ανταλλάξει ούτε ένα φιλί με κανέναν. Δεν είχα ούτε μία σχέση, ούτε ένα φλερτ. Όλες μου οι φίλες μου έλεγαν πόσο τυχερή είμαι που με γυροφέρνει ο γόης της παρέας, πως φαινόταν καλό παιδί, πως είχε τη δουλειά του και θα έπρεπε να σκεφτώ πιο σοβαρά την κατάσταση. Έτσι και έγινε. Στο μυαλό μου άρχισαν τα σενάρια οικογενειακής αποκατάστασης. Αν θες να σταματήσουμε κάπου για να σχολιάσεις, να μου πεις χάρη μου ή να τη διαβάσουμε ναι. όλη και μετά. Να τη διαβάσεις όλη και μετά να πάρουμε έτσι πιο δομημένα τις σκηνές. Στο διάστημα που ακολούθησε είχαμε βγει πολλές φορές σε καφετέρειες για φαγητό κτλ. Πάντα γλυκομήλυτος και προσεγμένος. Φρόντιζε να δείχνει ενδιαφέρον στα θέματα που ξεκινούσα για συζήτηση και να συμφωνεί σε όλα μαζί μου. Αν και επέμενε να πληρώνει πάντα αυτό στις εξόδους μας, υπήρχαν φορές που δεν αρνήθηκε να πληρώσω εγώ, κυρίως όταν ο λογαριασμός ήταν πιο φουσκωμένος. Στην πορεία οι συναντήσεις έγιναν πιο συχνές. Είχα την ευκαιρία να τον παρατηρώ και να παρακολουθώ τις αντιδράσεις του. Έβλεπα, για παράδειγμα, μια μυδρή γκριμάτσα δυσαρέσκειας κάθε φορά που αντιπρότεινα κάτι άλλο από αυτό που πρότεινε αυτός και επειδή δεν ήθελα να τον στενοχωρώ, εξάλλου εγώ προσπαθούσα πάντα να βρίσκω χαρά και ενθουσιασμό σε ό,τι έκανα, υποχωρούσα και ακολουθούσα τις επιλογές του. Τότε έβλεπα την αλλαγή στο πρόσωπό του. Έβλεπα μια ικανοποίηση και αισθανόμουν και εγώ ικανοποιημένη που έκανε έναν άνθρωπο να αισθανθεί όμορφα. Είναι ο ορισμός του people pleaser, η κοπέλα. Πάντα μου άρεσε αυτό, δηλαδή να είμαι η αιτία να χαμογελούν οι άνθρωποι και να τους βοηθώ όπου μπορώ και όπως μπορώ, ώστε να μην αισθάνονται δυστυχισμένοι. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα ζήσει τη δυστυχία. Ο πατέρας μου ξυλοκοπούσε άγρια τη μητέρα μου και η μητέρα μου με τη σειρά της εμένα, επί καθημερινής βάσεως, μέχρι που πήγα στο γυμνάσιο. Είχα ζήσει εξάλλου και σεξουαλική παρενόχληση από συγγενείς του πατέρα μου, οι οποίοι έρχονταν να βοηθήσουν τάχα τη μητέρα μου, ρωτώντας της εάν χρειαζόταν βοήθεια. Πάντα όμως κατά την απουσία της και με έβρισκαν κοριτσάκι 10 χρονών και με χώνιαζα και με χάιδευα στα προσωπικά μου μέρη, τάχα με συμπόνια. Wow. Άλλη συγγενής του πατέρα μου κατήγγειλα στο γραφείο ευημερίας ότι σκανδάλιζα τους γέρους της γειτονιάς επειδή κυκλοφορούσα με κατάλληλη ενδυμασία. Τώρα ότι η κατάλληλη ενδυμασία μπορεί να έχει ένα παιδάκι 10 ετών. Όταν ήρθε μάλιστα λειτουργός, εκείνο το καλοκαίρι ήμουν πάλι μόνη στο σπίτι και με βρήκε ακατάλληλα ντυμένη, σε εισαγωγικά, με ένα σορτσάκι από τα ρούχα που μου έφερνε η φιλόπτωχος της ενορίας μου και με ένα μπλουζάκι λευκό σχολικό της γυμναστικής, από το οποίο διαγραφόταν, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το άγουρα ακόμα στήθος μου. Η γυναίκα μου μίλησε με πολύ ευγένεια και φεύγοντας μου είπε να μην ανησυχώ. Ήμουν 5η δημοτικού, θα πήγαινα 6η. Δεν είπα τίποτα σε κανένα για αυτά που περνούσα. Ήξερα πώς. Μπίπ θα με ανέβαζε και μπίπ θα με κατέβαζε η μάνα μου και συγγενής της και το ξύλο, οι εξευτελιστικοί χαρακτηρισμοί θα έπεφτα ξανά βροχή. Ήθελα λοιπόν μεγαλώνοντας να πάψουν εμεί η πηγή συμφορών και δυσκολιών και προσπαθούσα να προσαρμόζω με τα θέλω και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων ώστε να είναι χαρούμενη και ικανοποιημένη. Είναι εξαιρετικά μορφωμένη η κοπέλα που γράφει. Γράφοντας αναλύει κιόλας και τα αίτια για τα οποία κατέληξε να είναι εξαρτώμενη και δυστυχώς η κακοποίηση παιδιού. Και η κακοποίηση η λεκτική και η ψυχική κακοποίηση και η σωματική αλλά και η σεξουαλική κακοποίηση επιφέρουν φοβερό πλήγμα στην αυτοεκτίμηση και φέρνουν στην ενήλικη ζωή παιδιά τα οποία είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για να γίνουν κάθε φύσεως θύματα. Αυτό το μοτίβο ακολούθησα και με το πρώτο και μοναδικό μου φλερτ. Κατά την πρώτη φάση της γνωριμίας εισέπρατα πάντα ευγένεια, κοπλιμέντα, μικρά δωράκια. Ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, μια εκδρομή στη θάλασσα, μια βόλτα στο πάρκο, το ήλιο βασίλεμα. Δεν αισθανόμουν ερωτευμένη, αισθανόμουν ακολακευμένη. Αισθανόμουν ευγνωμοσύνη για αυτόν τον άνθρωπο που με δέχτηκε όπως ήμουν.
πώς ήταν δυνατόν εγώ, ένα φτωχό κόριτσο της κακιάς ώρας, που από τα 10 μου καθάριζα με τη μητέρα μου σπίτια και γραφεία, να προκαλώ τόσο θαυμασμό σε έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν? Τύχη βουνό. Γι' αυτό αποφάσισα να προχωρήσω και στο επόμενο βήμα, στο σεξ. Ξεκαθάρισα πως δεν είχα προηγούμενες εμπειρίες και πως χρειαζόμουν βοήθεια στο θέμα αυτό. Έδειξε τρομερή ικανοποίηση. Δεν σηκώθηκε να φύγει όπως νόμιζα, γιατί θα με θεωρούσε προβληματική. Κατά τη διάρκεια των ερωτικών μας επαφών, δεν ένιωσα κάτι από όλα όσα διάβαζε ή άκουγα από τις φίλες μου να λέγονται. Είχε και ένα θέμα πρόωρης εξπερμάτωσης, κάτι που όπως με εξήγησε συνέβαινε, επειδή με ήθελε πάρα πολύ και δεν κρατιόταν. Το θέμα αυτό βέβαια κράτησε 22 χρόνια, δική μου του γιορτή. Ο γάμος έγινε μετά από 3 χρόνια γνωριμίας. Όλο αυτό το διάστημα με κόκκινες σημαίες, όπως εκ των υστέρων έμαθα πως λέγονται τα σημάδια χειριστικής ή τοξικής συμπεριφοράς, ήταν πολλές. Αλλά και πάλι πιστεύω πως ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη μου να νιώσω ότι ανήκω κάπου, ότι έχω έναν άνθρωπο που θα με νοιάζεται, θα τον εμπιστεύομαι, θα με φροντίζει και θα το φροντίζω, θα μοιράζομαι, θα συνεργάζομαι, θα προσφέρω και θα σέβεται την προσφορά μου, που και να καταλάβαινα τι γινόταν, πάλι δεν θα αντιδρούσα γιατί με κοίταξε. Και η ματιά του μου έδωσε οντότητα. Με έβγαλε από τη σκιά και με έβαλε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Με έκανε να νιώσω σημαντική. Υπήρχα εδώ. Η κοπέλα δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία της συνεξάρτησης. Οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι αποκτούν οντότητα μέσα από τη ματιά του δυνάστη τους. Τι να πρωτοθυμηθώ όμως. Όταν βγήκαμε μια φορά αυτός, εγώ και η κουμπάρα μας, και για όσο κράτησε η έξοδος, ήταν σε άλλο τραπέζι με φίλες του, που τυχαία βρήκε μπροστά του εκείνο το βράδυ, και που όταν του το ανέφερα πως ντράπηκα περισσότερο για την κουμπάρα μας που αισθάνθηκε άβολα, αυτός απάντησε πως είχε καιρό να δει αυτές τις φίλες του, ενώ εμάς μπορούσε να μας δει οποιαδήποτε στιγμή. Όταν φόρεσα ένα φόρεμα ξόπλατο, ένα φόρεμα που ήταν η πλάτη έξω, και μου είπε να πάω να το βγάλω γιατί φωνάζει από μακριά ότι σούζω, κουνάω δηλαδή τον κόλο μου. Όταν και άρχισε να μου ζητάει διαρκώς να τον ενισχύω οικονομικά, γιατί αυτός δεν πληρωνόταν όσο εγώ, αλλά λιγότερα και δεν αισθανόταν καλά να χρωστάει στην τράπεζα. Όταν δούλευα 2 δουλειές για να καλύψω τα έξοδα του γάμου και αυτός εργαζόταν μέρα παραμέρα και μου έκανε παράπονα πως δεν με βλέπει τις μέρες που δεν δουλεύει και αυτό τον στενοχωρεί, γι' αυτό θα κανονίζει εξόδους με φίλους του για να ξεσκάει και να γεμίζει την ώρα του. Όταν αργότερα μου ανέφερε πως για να μην με ταλαιπωρεί με υπογραφές και διάφορα διαδικαστικά, θα ήταν καλύτερα να γράψουμε το σπίτι στο όνομά του, επειδή εγώ και πρωινά και απογεύματα δούλευα και δεν είχα χρόνο να τρέχω για το σπίτι, του οποίου βέβαια το δάνειο πλήρωνα εγώ. Όταν είχα μια αποβολή και έπρεπε να με πάει κάποιος στην κλινική και να με φέρει πίσω, και του ζήτησα να πάρει άδεια από τη δουλειά του για να με βοηθήσει, και αυτός μου είπε να πάω με ταξί, γιατί είχε πολύ σημαντική συνάντηση με τη δουλειά του, και έτσι και έγινε. Χριστέ μου, δεν πήγε με τη γυναίκα του. Wow. Όταν μετά την αποβολή και την επιστροφή μου στο σπίτι ήρθαν φίλες μου να με δουν και μου έκανε παρατήρηση μπροστά τους πως δεν τις κέρασα κάτι και απορεί πως με θεωρούν και φίλοι τους. Αντί να προσφερθεί αυτός να κεράσει τις κοπέλες. Όταν κατανάλωνε κάθε βράδυ μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και όταν του είπα να το περιορίσει γιατί κάνει κακό στην υγεία του, μου απάντησε πως εγώ φταίω που πίνει, επειδή δεν κάθομαι μαζί του να περνάει την ώρα του, δεν έχει παρέα και γι' αυτό αναγκάζεται να πίνει. Όταν τυχαία βρήκα ένα ημερολόγιο που κρατούσε και έγραφε πως περνούσε την ημέρα του στις καθημερινές οικογενειακές μας στιγμές, και ενώ ανέφερε ονομαστικά και τον πιο άσχετο άνθρωπο, το δικό μου όνομα, έστω μια μικρή αναφορά δεν υπήρχε πουθενά, πρωταγωνιστής ήταν πάντα αυτός. Κάθε σημείωμα ξεκινούσε και κατέληγε με το εγώ. Όταν μάλιστα το ρώτησα, μα γιατί χρειάζεται να τα γράφει όλα αυτά, με πολύ έντονο ύφος, μήπως αυτά είναι προσωπικά του και να μην τα ξαναγγίξω, και από τότε έκρυψε το ημερολόγιο αυτό. Όταν αργότερα στην οικογενειακή μας ζωή του ζητούσα να συζητήσουμε δυσκολίες των παιδιών στο σχολείο, προβλήματα καθημερινά, οργάνωση του σπιτιού, των εξόδων, και μου έλεγε πως θέλω να τον αρρωστήσω γιατί αγχώνεται εύκολα και δεν το σκέφτομαι. Όταν έβλεπε τσόντες κατά τη διάρκεια της λοχίας μου και μου έλεγε πως είχε ανάγκες και πρέπει να τις καλύψει, και εγώ του εξηγούσα πως αν και καταλαβαίνω τις ανάγκες του, νιώθω πολύ κουρασμένη από τον τοκετό, τον θυλασμό και τη φροντίδα του βρέφους και του μεγαλύτερου μας παιδιού. Και το μόνο που ζητώ είναι λίγος χρόνος για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και πώς αυτό με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, αλλά αυτό συνέχιζε.
όταν μου έλεγε πως είμαι σπάταλη και για να μην πετάω τα λεφτά μας είναι καλύτερα να μην έχω μετρητά, ούτε κάρτα, μόνο βιβλιαίο, επιταγό για να πληρώνω φροντιστήρια, γιατρούς, δίδακτρος σχολείων, όλα τα βασικά έξοδα του σπιτιού και πως για τα προσωπικά μου ψώνια, ρούχα, παπούτσια, καλλιντικά θα τα πλήρωνε αυτός εφόσον τα ενέκρινε και θα τον πλήρωνε αργότερα με επιταγή. Ό,τι κάθε μήνα όφυλα να του δίνω χαρτζηλί και 500 ευρώ εφόσον το να είναι μείον ο τρεχούμενος τον ενοχλούσε, ενώ εμένα όχι. Ότι όταν αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, έστειλε τη μητέρα του να μου πει πως οι άντρες κάνουν ερωμένες όταν οι γυναίκες τους δεν τους δίνουν σημασία και ασχολούνται με άλλα πράγματα και ύστερα χωρίζουν για να προσέξουν πάθο το ίδιο. Όταν μου πετούσε διάφορα αντικείμενα κάθε φορά που νευρίαζε και με στόλιζε με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Όταν του ανέφερα πως είναι βίος, απαντούσε πως η συμπεριφορά μου τον ανάγκασε να το κάνει. Σταμάτησε μόνο όταν τον απείλησα πως τον καταγγείλω στην αστυνομία και υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη δουλειά του. Όταν για κάθε φορά που απλά έκανε μια δουλειά σαν πατέρα ή σαν οικογενειάρχης, για παράδειγμα κλάδεμα κήπου ή μαγείρεμα, έπρεπε να τον επαινώ και να τον εγκομιάζω, να τον εκθιάζω, αλλιώς κατέβαζε τα μούτρα του και έλεγε πως δεν μου αξίζει τίποτα. Όταν, μπορώ να γεμίσω εκατοντάδες σελίδες. Κάνει κόρη, γέμισες 11. Υπήρχαν βέβαια και όμορφες στιγμές όπου μου χαμογελούσε χωρίς να του προσφέρω κάτι από αυτά που απαιτούσε και φορές που μιλούσε για μένα μπροστά στον κόσμο, περιγράφοντας τη συνεισφορά μου στην οικογενειακή μας ζωή, το μεγάλωμα και τη φροντίδα των παιδιών σαν σημαντική, γιατί όπως έλεγε, δεν ήμουν σαν τις άλλες γυναίκες που τους ένοιαζε μόνο η προσωπική τους φροντίδα, τα κομμωτήρια, αισθητική, νυχούδες, η αγορά ρούχων, παπουτσιών, η έξοδο κτλ. Και παραμελούσαν τις δουλειές του σπιτιού και τα παιδιά τους. Γενικά ήμουν αφοσιωμένη εξ ολοκλήρου στην ανατροφή των παιδιών μου και τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό δεν με ενοχλούσε, αντίθετα με ευχαριστούσε, γιατί θεωρούσε ευθύνη και καθήκον μου να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να είμαι δίπλα τους, να είναι συναισθηματικά χορτάτα. Όταν απέκτησα παιδιά, φρόντισα να σταματήσω από τη δεύτερη μου δουλειά, ώστε να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί τους. Το είδος άλλωστε της δουλειάς μου με βοηθούσε να είμαι μαζί τους τα απογεύματα, στις διακοπές του Χριστουγέννου, του Πάσχα, του καλοκαιριού. Μπορούμε να φανταστούμε δουλειά κάνει η κοπέλα, αλλά θα πούμε. Βέβαια, ο τρόπος που το έλεγε άρχισε να με ενοχλεί γιατί ένιωθα πως περισσότερο για τον εαυτό του καφιότα. Πως αυτός δηλαδή ήταν ικανός και κατάφερε να διαλέξει μια γυναίκα που του πρόσφερε όλα αυτά, ενώ άλλοι άντρες δεν ήταν και τόσο ικανοί. Εγώ μου και πάλι απούσα. Έτσι, πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια, 3 χρόνια γνωριμίας και 19 έγκαμου βίου. Στο διάστημα αυτό, οι στιγμές χαράς και οικογενειακής ευτυχίας υπήρχαν επειδή τις κυνηγούσα και τις δημιουργούσα, αφήνοντας χώρο και περιθώριο στο σύζυγό μου και αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες στα έξοδα σπιτιού και παιδιών. Αυτό όμως άρχισε να με κουράζει συναισθηματικά και σωματικά. Σε μια εξέταση που έκανα, ο γιατρός διέγνωσε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και ήταν τότε που του ζήτησα να με ακούσει και να συζητήσουμε κάποια πράγματα που με έκαναν να αισθάνομαι άσχημα. Πάντα δεχόταν και έλεγε πως αυτός δεν είναι συντηρητικός σύζυγος, αλλά προοδευτικός. Του έλεγα τις ανάγκες μου να βοηθάει περισσότερο με τη φροντίδα των παιδιών που έγιναν τρία, να βοηθάει περισσότερο στις δουλειές και πάντα συμφωνούσε. Για 2-3 μερούλες έδειχνε πράγματι να νοιάζεται. Μετά πάλι τα ίδια. Ώσπου μια μέρα, όταν του ανέφερα πως κουράζομαι πολύ και χρειάζομαι τη βοήθεια, του απάντησε εμένα «Θα σου περάσει». Δεν είπα τίποτα. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Δεν ήξερα πως να αντιδράσω. Βέβαια, εννοείται πως δεν μου πέρασε. Άρχισα να έχω κρίσεις πανικού, να ξύπνω μέσα στη νύχτα και να πνίγομαι, να μην μπορώ να αναπνεύσω. Οι κρίσεις άπνοιας γίνονταν πιο συχνές σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Άρχισα να χάνω κιλά. Είχα δυνατήσει πάρα πολύ. Όλοι με ρωτούσαν αν είμαι καλά. Όλοι ανησυχούσαν. Όλοι εκτός από αυτόν. Στις ερωτήσεις φίλων αν είμαι καλά, απαντούσε πως πάντα έτσι ήμουν και πως του αρέσω έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν στο κέντρο, αυτού του αρέσει. Η μητέρα του, μάλιστα, η οποία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνεται πάντα το δικό της και να έχει για όλα άποψη, την οποία όφυλα να υπακούω, του έλεγε πώς είναι έτσι τούτη, πάντα άρρωστη και αδύνατη. Και έβλεπα την αποδοκιμασία στο πρόσωπό της. Οι κρίσεις μου επιδεινώνονταν και κάθε φορά που με άγγιζε ήθελα να κάνω εμετό. Όφυλα να του ικανοποιώ όποτε είχε όρεξη τις ανάγκες του και αυτό με αηδίαζε. Μα αηδίαζε επίσης το γεγονός πως συμπεριφερόντας σαν ένας έφηβος που όφυλα να ανεχτώ την ανώριμη του συμπεριφορά. Με αηδίαζε κάθε φορά που επισκεπτόμασταν τον πατρικό του και τους συγγενείς του, να σημειωθεί πως μόνο με το σόι του κάναμε παρέα, κάτι που δεν με πείραζε, γιατί από το δικό μου σόι δεν είχα και καλύτερη αντιμετώπιση. Εκεί λοιπόν μπροστά στους δικούς του, συμπεριφερόταν σαν ένα μωρό που ήθελε τη σημασία της μητέρας του και αυτή άλλο που δεν ήθελε. Ήθελαν και οι δυο να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Πάντα.
Όταν ο μεγάλος μας γιος έγινε έφηβος, ο σύζυγός μου τον ανταγωνιζόταν στις τρέλες και όταν του έλεγα πως ο ρόλος του πατέρα δεν είναι να κάνει τρέλες με τον έφηβο γιο του, αλλά να του βάζει όρια, τότε κατέβαζε τα μούτρα του και με έλεγε πως θέλω να του κάνω τη δασκάλα. Σε αυτό δεν είχε και άδικο, αλλά ένιωθα πως έπρεπε να παρέμβω. Πρόσφερε ποτά και τσιγάρα στο γιο μας, που έστω και αν ήταν άνω των 18, θεωρούσαν επίτρεπτη αυτή τη συμπεριφορά από πατέρα. Όταν του το έλεγα, μου απαντούσε πως του στερώ τη διασκέδαση και πως θέλω το σπίτι να μοιάζει με νεκροταφείο και πως γίνομαι σαν τους Ναζί. Λίγο πριν, λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς, του ζήτησα να πάμε σε ένα σύμβουλο γάμου. Στο σύμβουλο άκουσα για πρώτη φορά την εικόνα που είχε στο μυαλό του για μένα. Είπε διάφορα, ότι αυτός ήταν ο στήλος του σπιτιού, ο κουβαλητής, ο άξιος, ο οικονόμος, ο οργανωτικός, Εγώ ήμουν αυτή που χρειαζόταν πάντα τη βοήθειά του, που ήμουν ανίκανη σε πολλά πράγματα και πως χάρη στη δική του συμβολή πήγαιναν όλα ρολόι στην οικογένειά μας. Αγανάκτησα, εξοργίστηκα και αποφάσισα να απαλλαγώ από αυτό. Έμαθα πως είχα και κάτι προκαρκινώματα στο στήθος και σκέφτηκα πως όσο καιρός μου είχε απομείνει, ήθελα να το ζήσω αναπνέοντας ελεύθερα. Ήμουν ήδη 50. Δεν ήθελα να ζω με έναν άνθρωπο που με είχε εκεί απλά να του καλύπτω τις ανάγκες του χωρίς να με αγαπά και να εκτιμά αυτό που του πρόσφερα, αλλά να το θεωρεί αναφέρετο δικαίωμα και δική μου υποχρέωση. Αναφέρετο δικαίωμα δικό του και δική μου υποχρέωση αυτό που του πρόσφερα. Ούτε μπορούσα άλλο να κάνω υπομονή για χάρη των παιδιών, ώστε αυτά να έχουν μια δεμένη και ολοκληρωμένη οικογένεια. Αυτά που εγώ στερήθηκα. Η συνέχεια ήταν πολύ δύσκολη, σαν σας πουν όπερα. Έγιναν διάφορα. Από αυτά τα διάφορα έφτασα στα όρια της κατάρρευσης, σωματικής, ψυχολογικής, νευρικής. Ζήτησα στήριξη από ψυχολόγο. Εκεί έμαθα για πρώτη φορά τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Δεν ήθελα να πιστέψω πως ο σύζυγος μου είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θεωρούσα πάντα πως ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται διαφορετικά. Έχει την ιδιοσυγκρασία του, το ταμπεραμέντο του. Πίστευα πως κάποιοι άνθρωποι είναι συνεργάσιμοι, κάποιοι είναι εύκολοι, δύσκολοι, δεκτικοί, συνεξισταλμένοι και ούτω καθεξής. Δεν μ' άρεσε να απορρίπτω ανθρώπους και πάντα έδινα και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και έβδομη και βάλε ευκαιρία. Ήξερα και από εμένα ότι το παρελθόν των ανθρώπων μπορεί να είναι πιο δύσκολο, να είναι δύσκολο και πως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του γολγοθά. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω, να κατακρίνω, να επικρίνω, να απορρίψω έναν άνθρωπο. Στο σύμβουλο γάμου ξεκαθάρισα πως δεν μπορώ πια να ζω με έναν άνθρωπο που νιώθω πως με εκμεταλλεύεται και πως είμαι γι' αυτόν το μέσο του για να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Δεν μπορώ να αγαπώ έναν τέτοιον άνθρωπο, είπα. Ήταν κι αυτός μπροστά. Αμέσως ανεφώνησε. Μα εγώ θέλω να με αγαπούν. Αποσβολώθηκα. Περίμενα αλήθεια να ακούσω κάτι άλλο. Περίμενα να με διεκδικήσουν. Περίμενα να μου πούν πως ήμουν σημαντική. Πως θα έκαναν τα πάντα για μένα. Πως ήμουν κάτι το ξεχωριστό. Πως η ζωή χωρίς εμένα δεν είχε νόημα. Δεν άκουσα τίποτα τέτοιο. Όταν μάλιστα αργότερο ο ψυχολόγος μου το ρώτησε, τι έκανες για τη σύζυγό σου για να της δείξεις ότι την αγαπάς, αυτός απάντησε, βγάζω τα σκουπίδια έξω. Κάτι που έκανε 1-2 φορές, τότε το συχάθηκα. Άργησε, αλλά επιτέλους το συχάθηκε. Το διάστημα που ακολούθησε μέχρι την έκδοση του διαζυγίου ήταν μαρτυρικό. Η εκδικητικότητα του έφτασε στο απροχώρητο. Παρουσίαζε τον εαυτό του σε όλους τους γνωστούς και τους συγγενείς του σαν το θύμα. Και έλεγε σε όλους πως με αγαπά, πως αναγκάστηκε να ζητήσει διαζύγιο γιατί τον εξώθησα να το κάνει, επειδή έκανα εγώ εξωσυζυγή σχέση. Αυτό το είπε ακόμη και στο 18χρονο γιο μας, ο οποίος άρχισε να με βρίζει και να με σπρώχνει μπροστά του. Αυτός χαμογελούσε με ευχαρίστηση, ενώ τα άλλα δύο μικρότερα παιδιά έκλαιγαν. Ναι, έκανα μια εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής. Αυτό βέβαια είναι μια άλλη μεγαλύτερη ιστορία, γιατί η εξωσυζυγική μου σχέση ήταν χειρότερη από το σύζυγό μου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος, με πολλές παράλληλες σχέσεις όπως έμαθα εκ των υστέρων, που αφού φρόντισε να διαδώσει σε όλους μας τους κοινούς γνωστούς την παράνομη μας σχέση, υποστήριξε πως τον κυνηγούσα και δεν μπορούσα να αντισταθεί. Απαναγία μου από τα σκατάστα. Πώς είμαι στην Κύπρο, να. Επειδή μάλιστα δεν περνούσε καλά στο δικό του γάμο με την τυραννική, καταπιεστική, εχάριστη του σύζυγο, ενέδωσε σε ρέξισμα. Είναι αυτά που πήγε σε χειρότερο να αρχίσει μετά. Ο σύζυγος μου έμαθε για τη σχέση αυτή, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος φρόντισε να τον ενημερώσει όταν του ζήτησα να διακόψουν, γιατί απλώς δεν ήθελα να συνεχίσουν. Τέλος πάντων. Τώρα, ένα μήνα μετά το διαζύγιο, ακούω διαστόματος των δικηγόρων πως ο πρώην σύζυγός μου διεκδικεί νομικά τα δικαιώματά του. Εξακολουθεί να μένει στο σπίτι μας. Δεν φεύγει, παρόλο που αυτός ζήτησε διαζύγιο και επιμένει να πουλήσει το σπίτι για να πάρει του το αναλογή για να συνεχίσει τη ζωή. Λέει στα παιδιά πως τα αγαπά και δεν θέλει τίποτα άλλο εκτός από το καλό τους. Φροντίζει καθημερινά να τους λέει πως για την κατάσταση που επικρατεί φταίω εγώ
και γι' αυτό τον λόγο εγώ πρέπει να φύγω από το σπίτι. Ότι τα αγαπάει, αλλά δεν έχει λεφτά για διατροφή, επειδή τα φυλάει για να νοικιάσει σπίτι όταν θα το διώξω από το σπίτι. Ζήτησα από τον δικηγόρο να με βοηθήσει να προστατεύσω τα τρία μου παιδιά, να με βοηθήσει να το βγάλω από το σπίτι για να επέλθει ηρεμία, να ζήσουν τα παιδιά σε ένα ασφαλές, οργανωμένο, ήρεμο περιβάλλον, επειδή υπάρχουν εντάσεις, φωνές, τσακωμοί. Ζήτησα να περάσει το σπίτι στα παιδιά. Μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο ότι αποκτήθηκε από το γάμο, να μοιράζεται εξίσου στο χωρισμένο ζευγάρι, αλλά τι γίνεται στην περίπτωση εκείνη που όλα τα οικονομικά έξοδα και την αποπληρωμή του σπιτιού την επομίστηκε ο ένας εκ των δύο. Εκτός από την νομική, δεν υπάρχει και η ηθική ερμηνεία της δικαιοσύνης? Όχι, ήταν η απάντηση του δικηγόρου. Δυστυχώς ο νόμος δεν καλύπτει τη συναισθηματική κακοποίηση. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα θύμα ψυχολογικής, οικονομικής, λεκτικής βίας. Τον νόμο τον ενδιαφέρουν μόνο οι απτές αποδείξεις. Έχεις μαυρισμένο μάτι, σπασμένα παΐδια, μόλοπες, σε σάπισε στο ξύλο? Όχι, τότε ο νόμος δεν μπορεί να βοηθήσει. Τον νόμο δεν τον ενδιαφέρει ποιος πληρώνει τα δάνεια, ποιος από το ζευγάρι συνεισφέρει οικονομικά και συναισθηματικά περισσότερο στην οικογένεια από τον άλλο. Ο νόμος, όπως με πληροφόρησαν, ακολουθεί φόρμουλες, τύπους και αριθμούς. Σε ποιον είναι, κυρία μου, γραμμένο το σπίτι? Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης? Όπως έστρωσες λοιπόν να κοιμηθείς. Τώρα ξεκίνησα ξανά ψυχοθεραπεία γιατί η κρίση πανικού μου επέστρεψε. Η επαφή με τους δικηγόρους μου αρρωσταίνει, η άδικη και ανήθικη στάση του πρώην συζύγου μου αρρωσταίνει. Η σκέψη πως δεν μπορώ να προστατεύσω τα παιδιά μου από τον ίδιο τους τον πατέρα που θέλει να αποκαταστήσει τον εαυτό του και έχει το μέλλον των παιδιών του, μ' αρρωσταίνει. Βρίσκομαι σε πλήρη απόγνωση και γι' αυτό ακολούθησα τη συμβουλή του ψυχολόγου μου και κατήγγειλε στο 1440 την κατάσταση. Ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο, αριθμός άμεσης βοήθειας, είναι το 1440, ο αντίστοιχος αριθμός στην Ελλάδα είναι το 15900 και αν βρίσκεστε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αναζητήστε στο διαδίκτυο να βρείτε τον αντίστοιχο εθνικό αριθμό, το αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια στη χώρα που ζείτε. Το 1440 με βοήθησε λέγοντάς μου τι ακριβώς να κάνω. Δύο ήταν οι περιπτώσεις. Είτε να αναφέρω, είτε να καταγγείλω στον αστυνομικό σταθμό το περιστατικό βίας και τους φόβους με τη σωματική μου ασφάλεια, εφόσον ο πρώην μου σύζυγος πίνει και έχει βία ξεσπάσματα. Μετά από αυτό, αισθάνομαι καλύτερα γιατί ακόμη στα αυτιά μου ηχούν τα λόγια του ψυχολόγου μου. Η βία πρέπει να αναφέρεται, να καταγγέλλεται. Επίσης, ακολούθησα και τις υπόλοιπες του συμβουλές. Τώρα είμαι σε αναζήτηση ενός πιο διεκδικητικού δικηγόρου και άρχισα να παίρνω τηλέφωνο φίλες μου για να αποφορτίζομαι και να βλέπω πως η ζωή έχει και άλλες όψεις, λιγότερο σκοτεινές. Αν και ακόμη αισθάνομαι πως η κόπη μιας ζωής για να μπορέσω να σπουδάσω τα παιδιά μου ώστε να πάρουν τον δρόμο τους με κάποια εφόδια στη ζωή τους, πήγα χαμένη. Εν τούτοις αντιλήφθηκα πως κάποιες φορές η ζωή ίσως είναι θέμα επιλογών. Άλλες φορές πιστεύω πως είναι και θέμα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών υποδομών. Δεν αισθάνομαι πάντως πως η πολιτεία μπορεί να υπερασπιστεί θύματα συναισθηματικής βίας. Αντιθέτως, νιώθω πως είμαι σε αυτόν τον αγώνα μόνη μου. Βέβαια, ξέρω πως είχα την επιλογή να παραμείνω σε αυτή τη σχέση, να συνεχίσω να δέχομαι τη συναισθηματική βία, να περιμένω να μεγαλώσουν τα παιδιά να πάρουν τον δρόμο τους και αργότερα να έφευγα μακριά αφού τα εξασφάλιζα. Δεν είμαι όμως σίγουρη εάν θα άντεχα και δεν θα τρελινόμουν ή αν θα ζούσα για να καταφέρω κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον τώρα αισθάνομαι πως χτίζω ξανά την αξιοπρέπειά μου, πως έχω χρόνο να γνωρίσω τον εαυτό μου. Σε άλλα περιβάλλοντα, το εργασιακό και το φιλικό μου χαίρω της εκτίμησης των συναδέλφων και των φίλων μου. Αυτό μου δίνει μια ανάσα χαράς και ελπίδας. Τώρα μπορώ να ισχυριστώ πως θα προσπαθήσω να βοηθήσω τα παιδιά μου να μην πέσουν στην παγίδα που έπεσα εγώ. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να βοηθήσω τα παιδιά μου να έχουν μια ζωή προοπτική. Θα επιδιώξω να μην τους κόψω φτερά, αλλά να νιώθουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα, να μπορούν να πετάξουν μακριά από ό,τι τους βαλτώνει και τους καταπιέζει. Όλα αυτά γράφτηκαν ώστε να βοηθηθούν τα νέα παιδιά να αναγνωρίζουν από νωρίς τις κόκκινες σημαίες, να θέτουν όρια στις σχέσεις τους και να μάθουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους από ανθρώπους εκδικητικούς, νοσηρούς και κακόβουλους. Προσωπικά δεν πίστευα πως υπάρχει στην ανθρώπινη οντότητα τόση διαστροφή. Από τη στιγμή όμως που το ανακάλυψα, θεωρώ καθήκον μου να ενημερώσω ώστε αυτή η πληροφόρηση να φανεί χρήσιμη για όποιον το έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για την επιστολή μας. Έχει στείλει, η οποία είναι τεράστια επιστολή, αλλά είναι εξαιρετικά αναλυτική και μας βοηθάει να καταλάβουμε χάρη και να αναλύσουμε όπως τα έχεις ετοιμάσει και εσύ εδώ στην παρουσίαση.
Να αναλύσουμε όλη αυτή την ιστορία. Σε ακούμε, Χάρη μου. Εγώ θα πιω λίγο νερό. Okay. Θα πάρω μια ανάσα. Ευχαριστώ που την διάβασες. Έχω εξωτερικεύσει κιόλας όλα αυτά που διάβασα. Είναι στο μυαλό μου εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες περιπτώσεις ανθρώπων ταλαιπωρούν με αυτούς τους τρόπους. Ευχαριστώ που τη διάβασε, Θέκλα, και ευχαριστούμε και τη φίλη που μοιράστηκε όλα αυτά μαζί μας. Αν πάμε να αρχίσουμε από το κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον που έχει μεγαλώσει. Δηλαδή, η φίλη μας έχει μεγαλώσει αυστηρά, διευρωμένη η μητέρα, η οποία έτρωε το ξύλο της ζωής της από δίγαμο πατέρα. Ο πατέρας ξυλοκοπούσε άγρια τη μητέρα και η μητέρα με τη σειρά της λέει εμένα, επί καθημερινής βάσης. Εδώ μιλούμε για μηχανισμό άμυνα της μητέρας, μετάθεση, έρχεται από την ψυχανάλυση. Επίσης, έχει ζήσει σεξουαλική ενόχληση από συγγενείς του πατέρα της. Πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Ήταν 10 χρονών, μόλις 10 χρονών. Τη γόνιασαν, τη χαΐδευα στα προσωπικά της μέρη, τα είχαμε συμπόνια. Και εδώ έχω να πω ότι έρευνες έχουν δείξει ότι οι συνέπειες της συναισθηματικής και φυσικής κακοποίησης των παιδιών μπορεί να είναι σοβαρές και μακροχρόνιες. Έτσι έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν μακροχρόνια κατάθλιψη, δυσαρέσκεια, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, να είναι pleaser, ασταθείς σχέσεις, αποτυχία επίσης να δείξουν συναίσθηση στους συνομιλικούς τους. Επίσης, οι συγγενείς του πατέρα κατάγγειλαν στο γραφείο ευημερίας ότι σκανδάλιζε δίθεν γέρους της γειτονιάς, επειδή κυκλοφορούσε με ακατάλληλη ενδυμασία, με το σορτσάκι κλπ. Και επίσης, είχε πάει κάποια κυρία, λέει, από το γραφείο ευημερίας, της μίλησε, ήταν ευγενική κλπ. Δεν είπε κάτι σε κανένα. Άρα ήταν θύμα βίας, συνήθως τα θύματα βίας σιωπούν. Και όλα αυτά, τι γίνεται, τις έχουν δημιουργηθεί κάποιες μη βοηθητικές πεποιθήσεις. Η πρώτη πεποίθηση είναι καλύτερα να δει το μάτι παρά το όνομα και μόνο οι πρόστιχες και οι κοινές σαλιαρίζουν με τα γόρια και το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους είναι να σε ρίξουν στο κρεβάτι, να σε εκμεταλλευτούν, να σε εγκαταλείψουν. Ακριβώς, άρα το εσωτερήκευσε αυτό, το επίστεψε. Λοιπόν, η δεύτερη πεποίθηση, που δεν είναι βοηθητική, ήθελα λοιπόν, λέει, να μεγαλώσω, να πάψω, να είμαι η πηγή των σφορών και δυσκολιών και προσπαθούσα να προσαρμόζομαι με τα θέλω και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων, ώστε να είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Άρα εδώ μιλούμε για pleaser και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Άρα, το τέλειο θύμα για ένα διεστραμμένο ναρκισιστή. Είναι το τέλειο θύμα. Άρα, είναι τα τέλεια θύματα για έναν διεστραμμένο ναρκισιστή. Άτομα που έχουν κακοποιηθεί και συναισθηματικά και φυσική βία, άτομα που έχουν εμπειρία, έχουν, πώς το λέμε, εμπειρία με άλλους ανθρώπους, π.χ. ο πατέρας έδερνε τη μητέρα, τη χτυπούσε, η μητέρα τον πατέρα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, όλες αυτές οι αρνητικές πεποιθήσεις, άρα είναι το τέλειο θύμα. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να διδαλευτεί. Έτσι μετά έχει πει ότι γίνεται η γνωριμία με τον πρίγκιπα, ο χαμελέον. Στην αρχή είναι φανίσιμος, ευγενέστατος, ενδιαφέρον, υπομονετικός, στοργικός, τρυφερός. Η φίλη μας ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπειρία με κάποιον άντρα. Ήταν η πρώτη φορά που έδωσε... Στην ηλικία 27 χρόνων, Χάρη. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο σε κοριτσάκια που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, είτε να έχουν πρώιμη έναρξη της σεξουαλικής τους δραστηριότητας ως αντίδραση, είτε να καθυστερήσουν να ξεκινήσουν την σεξουαλική τους δραστηριότητα πάλι ως αντίδραση. Δηλαδή μπορεί είτε το έναν είτε το άλλο. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι υπήρχε μια καθυστερημένη έναρξη, όχι με την έννοια ότι μια κοπέλα γίνει 27 ετών για να ξεκινήσει σεξουαλική ζωή είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά η έλλειψη εμπειριών που είχε η κοπέλα αυτή την έκαμε να είναι καταλληλότερο θύμα ακόμη για τον διεστραμμένο ναρκισσιστή. Πολύ ακριβώς. Και επίσης αυτός ήταν γλυκομίλητος, ήταν προσεγμένος, έδειχνε ενδιαφέρον στα θέματα που ξεκινούσε για συζήτηση και συμφωνούσε σε όλα μαζί της. Αυτόν το να συμφωνεί ο άλλος σε όλα μαζί σου είναι μια τεράστια κοκκινή σημαία, γιατί σημαίνει ότι προσπαθεί να σε πείσει ότι σε αγαπάει και ότι ενδιαφέρεται για σένα. Ενώ στην ουσία θέλει να σε φέρει με το μέρος του ώστε να μπορεί να σε εκμεταλλευτεί. Και επίσης, εκείνος που ξέρει πάντα να πει τα σωστά λόγια,
είναι πάρα πολύ πιθανόν ένας επαγγελματίας απατεώνας των σχέσεων. Δηλαδή, ένας αληθινός άνθρωπος θα πει και καμιά βλακεία. Θα του ξεφύγει και θα πει και κάτι που να πει, όπως τι είπα τώρα, είναι πρέπει να το πω. Ενώ η άψογη συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Συγγνώμη που σε διακόπτω, χάρη μου. Όχι, είναι εντάξει, σημαντικό. Μιλούσε πάντα, έδειχνε ενδιαφέρον και συμφωνούσε όλα μαζί μου. Μάλιστα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι η φίλη. Σίγουρα έλεγε πόσο τυχερή είμαι, εγώ είσαι παρέας, τι καλό παιδί. Και βασικά άρχισε στο μυαλό της να περνούν σενάρια οικογενειακής αποκατάστασης. Δηλαδή ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοεκτίμηση, που έγινε pleaser, που έχει κακοποιηθεί και από τον πατέρα και από τη μητέρα, που έχει κακοποιηθεί και από τους συγγενείς του πατέρα, ξαφνικά γνωρίζει κάποιον το γοητευτικό, το γόη, τον όμορφο, τον καλό, τον στορκικό κλπ. Κλπ. Άρα λέει, είναι λαχείο. Είναι λαχείο αυτό. Άρα, βασικά εδώ να πούμε ότι ο διεστραμμένος ναρκισσιστής είναι εξαιρετικά γοητευτικός, ξέρει πώς να αποπλανεί, ξέρει να σας τι σας αρέσει, τι θέλετε να ακούσετε, άρα είναι χειριστικός και σε μια ρομαντική σχέση είναι ο τέλειος άντρας, είναι ο πρίγκιπας. Φροντίζει να κολακεύει μέχρι να πέσει η μάσκα και να αποδειχθεί ότι είναι ένας ενοχλητικός, διεστραμμένος ναρκισσιστής. Εδώ χάρη ότι αν η κοπέλα δεν ήταν people pleaser και έδειχνε σε αυτόν από την αρχή, γιατί θυμάσαι που λέει άμα ήθελαμε να πάμε, θα έβγαιναν έξω και αυτή έλεγε να πάνε κάπου που δεν του άρεσε αυτού, κατέβαζαν τα μούτρα του και όταν αυτή του έκανε το χατήρι, έκανε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Αν αυτή δεν ήταν people pleaser, αυτός θα έβγαζε πιο νωρίς τη μάσκα. Άρα είμαστε ο εαυτός μας σε μια γνωριμία, ούτως ώστε να δούμε αν ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας αντέχει να έχει έναν πραγματικό άνθρωπο απέναντί του και όχι να θέλει κάποιον που να είναι υπηρέτης του, δούλος του ή κάποιον που να τον λιβανίζει συνέχεια. Μάλιστα. Και μετά φυσικά είναι ο μήνας του μέλητος, κομπλιμέντα, ευγένεια, δωράκια, λουλούδι, σημειώματα, εκδρομή στη θάλασσα, βόλτα στο πάρκο, το ηλιοβασίλειο κλπ. Κλπ. Άρα είναι σίγουρο να αισθάνεται κολακευμένη, να μας γράφει ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη, με δέχτηκε όπως ήμουν. Πώς γίνεται εγώ ένα φτωχό κόριτσο της κακιάς ώρας, να έρθει αυτός ο τύχη βουνό, να έρθει αυτός ο γόης ο πρίγκιπας. Ξέρεις, χάρη μου, ότι αυτός είναι ο ορισμός του ψευδοέρωτα. Δηλαδή, εγώ έχω εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, θεωρώ ότι είμαι ένας αναξιαγάπητος άνθρωπος, επειδή δεν έχω αγαπηθεί από το οικογενειακό μου περιβάλλον, επειδή έχω δεχθεί κακοποίηση η κοπέλα στην περίπτωση αυτή όλων των ειδών, ή επειδή ήμουν απόκληρος στο σχολείο, ήμουν διαφορετικό παιδί, δεν είχα φίλους, το έναν το άλλο, νιώθω ότι εγώ δεν αξίζω. Έτσι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για τους άλλους, ο γόης της παρέας. Mm-hmm. Τους έλεγαν οι άλλες, μα σε θέλει αυτός που το θέλουν όλες και εσύ δεν το θέλεις. Και μπορεί να μπούμε στη διαδικασία ενός ψευδοέρωτα, να θεωρήσουμε ότι είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μας συνδέει τίποτα εκείνο. Γιατί βλέποντας από τον τρόπο γραφής της κοπέλας, παρόλο που δεν περιγράφει η ίδια τον εαυτό της πέραν των μιλήσεων για τη συνεξάρτηση με τις αρνητικές της εμπειρίες, φαίνεται να είναι μια κοπέλα με βάθος, μια κοπέλα με πνευματικότητα, μια κοπέλα με όρεξη για τη ζωή, με φιλότιμο, με ανθρωπιάν, υπεύθυνος άνθρωπος, με στοιχεία τα οποία δεν ταιριάζουν καθόλου με τα στοιχεία του πρώην σύζυγου της. Άρα δεν μπορούμε να ερωτευτούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μοιάζουμε. Μόνο ψευδοέρωτας μπορεί να υπάρξει. Να κολακευτούμε από τη σημασία που μας έχει δώσει ο άλλος. Και το γεγονός ότι δεν ήταν ερωτευμένη φαίνεται και από όσα περιγράφει για την ερωτική του σχέση. Mm-hmm. Αν δεις το πώς έγραφε, λέει, ήμουν αναγκασμένη να ικανοποιώ τις ορέξεις του, να κάνω, να φτιάνω, να ρώνω και προσεχούμε όλοι μας από τέτοιου είδους ψευδοέρωτες. Mm-hmm. Άμα δεν νιώθουμε ερωτευμένοι, δεν προχωρούμε στο να κάνουμε σχέση. Και είναι αυτό που έγραψε. Λέει, δεν αισθανόμουν ερωτευμένη, αισθανόμουν κολακευμένη. Επίσης, το σεξ δεν είχε προηγούμενες εμπειρίες, χρειαζόταν βοήθεια. Αυτό έδειξε τρομερή κατανόηση. Βασικά για την πάρτι του, δεν σηκώθηκε να φύγει. Η φίλη μας λέει ότι νόμιζε ότι θα με θεωρούσε προβληματική. Γράφει ότι δεν ένιωσα κάτι από όσα διάβαζα ή άκουγα από φίλες μου. Και είχε και θέμα προώρης εξπερμάτωσης, την οποία την κοροϊδέψε ότι συνέβαινε επειδή σε θέλω πάρα πολύ.
και δεν κρατιόταν. Γι' αυτό κράτησε 22 ολόκληρα χρόνια. Ναι, εντάξει, λίγο τελάζαμε με υποδοχή λόγω του δικού μου χιούμορ. Κοιτάξτε, ναι. Όταν υπάρχουν προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας και αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δεν παίρνει την ευθύνη του προβλήματος, θα πάω να κοιταχτώ ρε παιδί μου. Θα πάω να δω έναν ουρολόγο, έναν ανδρολόγο. Θα πάω να μιλήσω με έναν ψυχολόγο. Να δω γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και το ρίχνει, το παρουσιάζει ως έναν προσόν ή το παρουσιάζει ως κάτι το οποίο, α, επειδή σε θέλω πολύ, γι' αυτόν τελειώνω γρήγορα. Είναι, να το πούμε ότι είναι μύθος αυτό το πράγμα. Να. Είναι η πιο συχνή δικαιολογία που ακούγεται από, από πρόωρους εξπερματιστές. Εύκολα λέξη. Πρόωρους εξπερματιστές. Επειδή σε θέλω πάρα πολύ, γι' αυτό τελειώνω πολύ. Αντιγράψω στο λεξικό, οι πρόωροι εξπερματιστές που χρησιμοποιούν ως δικαιολογία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ντροπή κάποιος να έχει θέμα πρόωρης εξπερμάτωσης, αλλά χρειάζεται να το δει. Να το δει με κάποιον ειδικό σεξουαλικής υγείας. Που ειδικοί σεξουαλικής υγείας είναι οι ουρολόγοι, οι ανδρολόγοι, οι γυναικολόγοι για τις γυναίκες και οι ψυχολόγοι που έχουν πείρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Και να πάρω την ευκαιρία ξανά να πω ότι δεν υπάρχει ειδικότητα σεξολόγου ούτε στην ιατρική ούτε σε καμιά άλλη επιστήμη. Όποιοι αυτονομάζονται σεξολόγοι, κάτι άλλο είναι. Μάλιστα. Και το, αυτό και είναι και το κομμάτι χάρη της πατριαρχικής κοινωνίας που έρχεται και λέει γυναίκες να είναι παρθένες πριν από το γάμο, οπότε να μην έχουν μέτρο σύγκρισης και να θεωρούν ότι όλοι οι άντρες είναι έτσι όπως τον άντρα τους. Άρα να μην έχουν απαιτήσεις. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε βασικά το τι βλέπουμε στη φύλη, δηλαδή. Βασικά υπάρχω γιατί, ακριβώς, υπάρχω γιατί με αποδέχεσαι. Άρα αυτή η ανάγκη για εξωτερική αποδοχή βλέπει κόκκινες σημαίες, βλέπει χειριστική και τοξική συμπεριφορά, όμως έχει μεγάλη ανάγκη να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Έναν άνθρωπο που με νοιάζεται, τον εμπιστεύομαι, με φροντίζει, το φροντίζω, μοιράζομαι. Αυτό όλα είναι πολύ φυσιολογικά. Είναι πράγματα που θέλουμε. Και βασικά το την έκανε να νιώσει σημαντική. Υπήρχε, μου έδωσε οντότητα, γράφει. Και βασικά, γιατί χρειαζόμαστε την εξωτερική επικύρωση, πώς το λέμε, αποδοχή, γιατί από μικρή ηλικία χρειαζόμαστε την αποδοχή για να θέλουμε τους γονείς να μας πούν μπράβο, να μας συγχαρούν κλπ. Κλπ. Αναζητούμε τον έπαινο στο σχολείο, στις φιλίες κλπ. Κλπ. Αλλά η ανάγκη για εξωτερική αποδοχή μπορεί να γίνει προβληματική, ίσως και εθισμός. Και βασικά εδώ μιλούμε για αυγινή εξάρτηση από την εξωτερική επικύρωση, την εξωτερική αποδοχή. Άρα σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους άλλους ανθρώπους ή να διαφωνήσει ή να μοιραστεί σκέψεις, πεπιθήσεις, γιατί βασίζεται στο τι θα πει ο άλλος, αν θα τον εγκρίνει ή θα τον απορρίψει και αποδίδει την αυτοεκτήμηση. Στην έγκριση των άλλων αντί στην εσωτερική αποδοχή. Μάλιστα. Άρα εδώ πάλι μιλάς για τη συνεξάρτηση, Χάρη. Εδώ μιλώ για τη συνεξάρτηση και την εξωτερική αποδοχή. Η validation εξωτερικής επικύρωσης σημαίνει ότι εγώ δεν νιώθω καλά για τον εαυτό μου, δεν ήρθε όλος να μου πει «Μπράβο, Χάρη, είσαι καλός. Μπράβο, Θέκλα, είσαι καλή. Μπράβο, τι καλός που είσαι, α, τι καλή που είσαι». Και πάλι δεν το πιστεύω. Και θέλω να είμαι σε εκείνη την κατάσταση που έχω κάποιον να μου λέει ότι είναι καλά. Και αυτό είναι αυτή η εξάρτηση. Η οποία οδηγεί στη συνεξάρτηση από τον διεστραμμένο ναρκισσιστή, που έχει πει. Χάρη μου, είναι εξαιρετικές οι σημειώσεις σου. Mm-hmm. Και θα τις ανεβάσω στην ιστοσελίδα μου και θα βάλω το σύνδεσμο για το πού μπορεί να διαβάσει κάποιος τις σημειώσεις κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Γιατί πραγματικά είναι ολόκληρο σεμινάριο οι σημειώσεις σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και ο στόχος εδώ είναι να βοηθηθεί όσο πιο όμως γίνεται, γιατί και στο γραφείο για κάποιο λόγο έχω αρκετές γυναίκες, περισσότερο, που βρίσκονται σε σχέσεις ή έχουν χωρίσει κλπ. Κλπ. Με διεστραμμένους ναρκισσιστές, όπως υπάρχουν και άντρες. Έχω και άντρες που είναι με διεστραμμένες ναρκισσίστριες. Δεν είναι μόνο να άντρες. Να τα λες αυτά χάρη, γιατί συμβαίνει και το αντίστοιχο. Ναι, οι γυναίκες ναι. Διεστραμμένες ναρκισσίστριες. Δεν είναι μόνο οι άντρες διεστραμμένοι ναρκισσίστες. Λάκη, μην είσαι διεστραμμένος, ας τα παπούτσια μου. Να μην είσαι μαλάκας.
Συγγνώμη, να. Κανένα πρόβλημα, για όνομα του Θεού. Και τα παπούτσια μου και μασάτα ο βλάκας. Είναι διεστραμμένος ναρκισσιστής. Μάνα μου, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι. Είδες τα βίντεο του που τον κάνουν μπάνιο μες στη θάλασσα. Ναι, τέλειος, τέλειος, πραγματικά τέλειος. Είναι... Καλό μωράκι. Καλό μωράκι. Γιατί ξέρεις, εσύ για σκύλους που είναι εγκατσασμένα. Ξέρεις, έχει κάτι, ναι, μικρά, ναι. Κάτι μικρά σκυλάκια που είναι, ξέρεις, δεν είναι όλοι. Κακούλικα, κακούλικα. Λοιπόν, κάτσε να δω ποιο λεπτό είμαστε για να ξαναξεκινήσουμε. Είμαστε στο 2.20. Ναι. Okay. Συνεχίζουμε, είμαστε στο 21ο slide. Χάρη μου, όπως σου είπα και προηγουμένως, τα slides θα ανεβούν στην ιστοσελίδα μου σε μορφή άρθρου το PDF. Θα βάλω το σύνδεσμο κάτω από το βίντεο, ώστε ο κόσμος να μπορεί να μελετήσει με την ησυχία του όλες αυτές τις εξαιρετικές σημειώσεις που μας έχεις ετοιμάσει, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμες και βοηθητικές. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εδώ νομίζω είναι πάλι σημαντικό να δούμε το pleaser, γιατί εδώ οι φίλοι μας λέει ότι είμαι αφοσιωμένη εξ ολοκλήρω στην ανατροφή των παιδιών και στις δουλειές του σπιτιού. Και εγώ αναρωτιούμαι ο εαυτός σου, έχει αυτόν το καθήκον να μεγαλώσει τα παιδιά. Αυτό δεν είναι σωστό, okay. Αλλά από την άλλη έχει παραμελήσει τον εαυτόν της πλήρως. Και επίσης το άλλο πράγμα εδώ είναι ότι ο διεστραμμένος ναρκισσιστής καφιόταν πως ότι είναι ικανός, κατάφερε και διάλεξε μια γυναίκα που του πρόσφερε όλα αυτά, ενώ οι άλλοι άντρες δεν ήταν και τόσο ικανοί. Άρα βασικά εδώ μπορώ να πω ότι η φίλη μας κατάληξε να είναι έναν αντικείμενο. Επέτρεψε στο διεστραμμένο ναρκισσιστή να την μεταμορφώσει σε έναν αντικείμενο, αλλά γνωρίζουμε και γιατί, οι πρώιμες συνθήκες που είχε, όλα αυτά την έκανα pleaser, άρα μετατρέπεται, μεταμορφώνεται σε έναν αντικείμενο. Και όπως γράφεις εδώ, πρίγκιπας μεταμορφώνεται σε γλιώδη βάτραχο. Ακριβώς. Άρα στην αρχή ήταν ο γόης, ήταν ο γοητευτικός, ο στοργικός κλπ. Κλπ. Αλλά βλέπουμε όταν βγαίναν έξω, όταν υπήρχε φορές που ο λογαριασμός ήταν φουσκωμένο, το πλήρωναν οι φίλοι. Επίσης, πολλές φορές που δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε, έκανε μια αμυδρή γκριμάτσα δυσαρέσκειας, άρα υποχωρούσε οι φίλοι, ακολουθούσε τις επιλογές του. Μετά που έκανε οι φίλοι ό,τι ήθελε, έβλεπε μια ικανοποίηση στο πρόσωπο του, άρα εδώ την έκανε conditioning, δηλαδή την τρέναρε πώς να τον εξυπηρετεί, πώς κάνει τα χατήρια. Βασικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε γίνει μια σκλάβα. Δηλαδή ήταν πώς το λέμε, ήταν εδώ και οι φίλοι μας ήταν στο υπόγειο. Και εδώ θέλω να πω ότι οι διεστραμμένοι ναρκισσιστές είναι ειδικοί, είναι γκουρού στην αποπλάνηση. Στην αρχή νομίζει κάποιος ότι έχω γνωρίσει την αγάπη της ζωής μου, τον έρωτα της ζωής μου, και κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης που ονομάζεται μήνας του μέλητος, κάνουν ακριβώς ό,τι σας αρέσει. Πάντα θέλουν να σας ευχαριστήσουν και σεξουαλικά κλπ. Κλπ. Αυτή όμως η πραγματικότητα, τι συμβαίνει με τους διεστραμμένους ναρκισσιστές, είναι η φάση παρατήρησης. Σας αναλύουν. Άρα οτιδήποτε αποκαλύψετε για σας θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας μετά. Άρα εδώ είναι παρατήρηση. Έπειτα έρχεται η στιγμή που ο Δελτανή, ο διεστραμμένος ναρκισσιστής, βγάζει τη μάσκα. Και εκεί θυμάται, είναι εκείνη η στιγμή που όλα τα θύματα τη θυμούνται με ακρίβεια. Μερικές φορές μπορεί να είναι η μέρα του γάμου, μπορεί να είναι ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Και βασικά εκεί την ημέρα, είναι η μέρα που το παραμύθι ξαφνικά μετατρέπεται σε εφιάλτη. Και ταπείνωση, καθημερινή ταπείνωση. Άρα το θύμα αρχίζει να φοβάται τα αντίπεινα, αισθάνεται ένοχο. Όταν ο διεστραμμένος ναρκισσιστής δεν έχει καλή διάθεση. Να πούμε λίγα πράγματα για την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Να πούμε ότι όλοι έχουμε στοιχεία ναρκισσισμού.
Αυτό σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας, στις επιθυμίες, στις ανάγκες μας. Όμως, όταν συναντούμε την υπερβολή, τότε μιλούμε για διαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή, τα άτομα με τη διαταραχή αυτή θεωρούν πολύ σπουδαίο και σημαντικό τον εαυτό τους, υπερεκτιμούν τις ικανότητες τους, τα επιτεύγματα τους, υποτιμούν τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των άλλων και βασικά φαντάζονται απεριόριστη δύναμη, επιτυχία, ευφυΐα, ομορφιά κτλ. Πιστεύουν ότι είναι ξεχωριστοί και μοναδικοί και επιζητούν την παρέα ή τις υπηρεσίες άλλων αναγνωρισμένων ατόμων υψηλού κύρους. Και το βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής αυτής είναι μια έντονη αίσθηση σπουδαιότητας, μεγαλείου, ανάγκη για θαυμασμό, υπάρχει έλλειψη συναίσθησης και δηλαδή το άτομο είναι απρόθυμο να αναγνωρίσει ή να ταυτιστεί με τα αισθήματα των άλλων. Και πολλές φορές συμπεριφέρονται σαν να έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα. Και φαίνεται συνήθως να μιλούν για τα δικά τους προβλήματα, αδιαφορούν για τα προβλήματα των άλλων, απορρίπτουν τους άλλους, διακόπτουν απότομα τις σχέσεις τους, είναι συχνά ζηλόφθονοι, πιστεύουν ότι οι άλλοι τους φθονούν και η εικόνα που παρουσιάζουν είναι συνήθως υπεροπτικού, αλαζονικού ατόμου που περιφρονεί τους άλλους. Και όπως έχουμε δει με τον διεστραμμένο ναρκισιστή, τον πρώην σύζυγο της φίλης, είναι εγωιτευτικός, διασκεδαστικός, επιτυχημένος, διάσημος, και έχουν ανάγκη για υπερβολικό θαυμασμό, έχουν εύθραυστη αυτοεκτίμηση και γενικά ξέρουμε ότι τη διαταραχή αυτή τη συναντάμε κυρίως σε έναν ποσοστό 2 με 16 του κλινικού πληθυσμού. 2 με 16% του κλινικού πληθυσμού, όχι του γενικού πληθυσμού, του κλινικού πληθυσμού. Του κλινικού πληθυσμού. Δηλαδή ακριβώς. Από τους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχοπαθολογία, κάποιες διαγνώσεις ψυχικών διαταραχών, 2-16% έχουν τον ναρκισισμό. Μάλιστα. Τώρα θα αναλύσουμε, θα δούμε το διεστραμμένο ναρκισιστή ως σύζυγο σύντροφο. Και θα πάρουμε συγκεκριμένα την επιστολή της φίλης. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο διεστραμμένος ναρκισιστής δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Η φίλη έκανε δύο δουλειές, καλύψει τα έξοδα του γάμου. Αυτός εργαζόταν μέρα παραμέρα και έκανε παράπονα πως δεν τη βλέπει τις μέρες που δουλεύει, αυτόν το στεναχωρεί, αυτό και έτσι θα κανονίζει εξόδους με φίλους του για να ξεσκάει και να γεμίζει την ώρα του. Άρα, επειδή δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, το θύμα μπορεί να πιστεύει ότι δεν είναι αρκετά καλή. Και αυτό που το κάνει ο διεστραμμένος ναρκισιστής για να ελέγξει το θύμα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό εκμεταλλεύεται. Εδώ έχει βασικά εκμεταλλευτεί τη φίλη. Της είχε πει ότι για να μην ταλαιπωρείτε με υπογραφές, τα διάφορα διαδικαστικά θα ήταν καλύτερα να γράψουμε το σπίτι στο όνομα μου. Επειδή εγώ και τα πρωινά και τα απογεύματα δουλεύω, άρα δεν είχα χρόνο να τρέχω για το σπίτι, αλλά εδώ το δάνειο το πλήρωνε η φίλη. Άρα την έχει εκμεταλλευτεί πλήρως, οικονομική εκμετάλλευση, κακοποίηση. Επίσης, δεν είχε ούτε μετρητά, ούτε κάρτα. Μόνο βιβλιάριο επιταγό για να πληρώνει φροντιστήρια, γιατρούς, δίδακτρα σπίτιων, να την ελέγχει. Και έπρεπε να εγκρίνει όπως τον διευθυντή λογιστηρίου, θα ξοδέψει για τα προσωπικά της ψώνια, τα ρούχα, τα παπούτσια, τα καλλιντικά, θα τα πλήρωνε αυτός εφόσον ενέκρινε και θα τον πλήρωνε αργότερα με επιταγή. Άρα, authorization, παίρνει τα λεφτά και μετά τον πληρώνει πίσω. Δηλαδή, μιλούμε για πλήρη εκμετάλλευση, είναι έναν είδος κακοποίησης. Και σε άλλους διεστραμμένους ναρκισιστές αυτών των έλεγχων των οικονομικών, των κινήσεων του συντρόφου τους. Μάλιστα. Ναι. Και επίσης, όχι μόνο αυτό, όφιλε να του δίνει χαρτσιλίκι 500 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και να τον ενισχύει οικονομικά. Γιατί αυτός δεν πληρωνόταν όσον εγώ, αλλά λιγότερα και δεν αισθανόταν καλά να χρωστάει στην τράπεζα. Άρα εδώ μιλάμε και για κόμπλεξ ανωτερότητας, ότι πρέπει να με συντηρείς κλπ. Και νομίζει ότι δικαιούται τα πάντα. Ένα χαρακτηριστικό του διεστραμμένου ναρκισιστή. Και γενικά οι διεστραμμένοι ναρκισιστές έλκονται από τα χρήματα,
θεωρούνται συχνά ως λάτρεις των χρημάτων και δικαίως, επειδή μετά από την καταρχή και ταπείνωση του θύματος, διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα του θύματος του για να το ελέγξει περισσότερο. Άλιστα. Το τρίτο χαρακτηριστικό, ενσυναίσθηση μηδέν. Με εντυπωσίασε πολύ γιατί η φίλη είχε μια αποβολή και έπρεπε κάποιος να την πάει στην κλινική. Και του λέει, του ζήτησε να πάρει άδεια από τη δουλειά του για να το βοηθήσει και αυτός της είπε να πας μεταξύ. Γιατί εγώ έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση στη δουλειά μου. Και έτσι και έγινε. Η φίλη έχει πάθει αποβολή, κάτι σοβαρό, του ζήτησε μια χάρη και αυτός, η δουλειά του είναι πιο σημαντική η συνάντηση. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο ΔΝΗ στερείται εν συναισθή. Και το χαρακτηριστικό γνώριμα ή μάλλον αυτή η διαστροφή της προσωπικότητας είναι τυπική. Δηλαδή αυτή η έλλειψη συναίσθησης υπάρχει σχεδόν πάντα. Δεν αισθάνεται ούτε ζέστη, ούτε κρύο, βλέποντας το θύμα του να υποφέρει. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις, ότι όταν η γυναίκα τους είναι άρρωστη, όταν ο άνδρας τους είναι άρρωστος, όταν κάνει επέμβαση, να μην νοιάζονται, να μην θέλουν να βοηθήσουν, να είναι ψυχροί και από μακρύ. Ακριβώς. Το τέταρτο χαρακτηριστικό εξευτίζει. Δηλαδή είχε γράψει ότι μετά την αποβολή πήγα στο σπίτι της φίλης της και της έκανε παρατήρηση μπροστά τους, των φίλων, ότι δεν κέρασε και απορεί πώς με θεωρούν και φίλοι τους. Άρα εγώ είμαι ο καλός, εσύ είσαι η κακή, η κακιά. Επίσης, άλλο περιστατικό λέει ότι όταν φόρεσε ένα φόρεμα ξόπλατο, να πάω να το βγάλω γιατί φωνάζει από μακριά, σούζω τον κόλο μου. Δηλαδή πάλι την εξευτέλησε. Όταν βγήκε μια φορά αυτός και αυτή με την κουμπάρα, κάθισε σε άλλον τραπέζι για να δει φίλες του, επειδή εμάς μας βλέπει πιο συχνά, μπορεί να μας δει οποιαδήποτε στιγμή. Άρα έναν άλλο εργαλείο του εστραμμένου ναρκισσιστή είναι να εξευτελίζει τους άλλους για να μπορέσει να τους ελέγχει. Ένα πέμπτο χαρακτηριστικό, πάει ο άλλος. Δηλαδή, κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και όταν του είπε να το περιορίσει, γιατί κάνει κακό στην υγεία του, απάντησε «εσύ φταίς που πίνω». Επειδή δεν κάθεσαι μαζί μου για να περνάς τώρα μου, δεν έχω παρέα, έτσι αναγκάζομαι να πιω. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει ενοχές στο θύμα. Και πολλές φορές το θύμα το πιστεύει και νιώθει ενοχές. Είναι η λεγόμενη πλήση εγκεφάλου. Ακριβώς. Μάλιστα. Έναν άλλο χαρακτηριστικό είναι εγωκεντρικός. Δηλαδή είχε βρει το ημερολόγιο του, έγραφε τα πάντα, εγώ. Είναι, δηλαδή το μόνο που υπάρχει είναι ο εαυτός του. Είμαι ο πιο ωραίος, είμαι ο πιο δυνατός, είμαι ο καλύτερος. Αν με πειράξεις, θα την πληρώσω ακριβά. Άλλο κριτήριο είναι μαέστροι, είναι καθηγητές στη χειριστικότητα. Άλιστα. Δηλαδή, κοίταξε, θα με αρρωστήσεις, εγώ δεν θέλω να χώνομαι για τις δυσκολίες των παιδιών κλπ. Άλλο χαρακτηριστικό, 8, έχουν ανάγκη για ναρκισσιστική τροφή. Θα τους θαυμάζουν. Και κάθε φορά που έκανε κάποια δουλειά, π.χ. κλάμα του κήπου, παγίρεμα, έπρεπε οι φίλοι να τον επαινεί, να τον εγκομιάζει, να τον θαυμάζει και αν δεν το έκανε, κατέβαζε τα μούτρα, παθητική επιθετικότητα και της έλεγε δεν μου αξίζει τίποτα. Άρα οι διεστραμμένοι ναρκισσιστές έχουν αυτή την ανάγκη για ναρκισσιστική τροφή, δηλαδή για να τους θαυμάσουν. Ένα άλλο κριτήριο είναι ότι δεν σέβεται. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της λοχίας μου είχε γράψει φίλη, έβλεπε τις όντες. Του εξηγούσε ότι αν και καταλαβαίνω ότι έχεις ανάγκες, νιώθω πολύ κουρασμένη από τον τοκετό, τον θυλασμό, τη φροντίδα του βρέφους μας και το μόνο που σου ζητώ είναι λίγος χρόνος για να αναχτίσω τις δυνάμεις μου και αυτός της έλεγε όχι, θα δω τις όντες. Άρα δεν τη σέβεται βασικά. Έναν άλλο χαρακτηριστικό, 10, είναι ότι δεν θέλει το αντικείμενο του να προοδεύσει.
Η φίλη ήθελε να κάνει μεταπτυχιακό και αυτός έστειλε τη μητέρα του να της πει πως οι άντρες κάνουν ερωμένες όταν οι γυναίκες τους δεν τους δίνουν σημασία και ασχολούνται με πράγματα, παρέθεση το μεταπτυχιακό, και ύστερα χωρίζουν, άρα να προσέξεις μην παθείς το ίδιο. Εδώ έχουμε και συνένοχον τη μάνα του διαστημένου ναρκισιστή που φαντάζομαι του έκανε όλα τα χατήρια, άρα τον έμαθε. Και εδώ ο διαστραμμένος ναρκισιστής ζηλεύει. Δεν θέλει το αντικείμενο του να προοδεύσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του διαστραμμένου ναρκισιστή είναι η βία. Πετούσε αντικείμενα, τη στόλιζε με διάφορα κοσμητικά επίθετα, ήταν βίαιος και σταμάτησε μόνο όταν τον απείλησε ότι θα πάει στην αστυνομία. Ο εαυτούλης του. Άρα ο διεστραμμένος ναρκισιστής γενικά έχει θυμό μέσα του και μπορεί να είναι επιθετικός, παθητικά επιθετικός, υποτιμά, να έχει οργή, να κακοποιεί. Και η χρήση βίας βασικά είναι μια τεχνική εκφόβηση και ταπείνωση του θύματος. Απολεκτική κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση, φυσική κακοποίηση, οικονομική κακοποίηση και δεν ξέρουμε αν υπήρχε και σεξουαλική κακοποίηση. Και αυτά τα κάνει κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος δεν θα βασανίζει κάποιον άλλον άνθρωπο. Επίσης ο διεστραμμένος ναρκισιστής, ο συγκεκριμένος άντρας, λέει φίλοι ότι υπήρχαν και όμορφες στιγμές. Βασικά της έδινε ψίχουλα αγάπης. Άρα έχει πολλά πρόσωπα και μπορεί να αλλάξει γρήγορα και αν τον αναστάτωνε, θα μπορούσε, εξοργιζόταν. Άρα έχουν επίσης όμως προφανώς θετικές πλευρές. Αστείος, πρωτότυπος κλπ. Κλπ. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν για να χειριστούν καλύτερα τα θύματα. Το άλλο επίσης ήταν χειριστικός προς το γιο. Δηλαδή, του έδινε αλκοόλ να καπνίζει και όταν η μητέρα, η φίλη παρέμβαινε, του έλεγε, μα ξέρω εγώ είσαι συντηρητική, εδώ δεν είναι κημητήριο, άρα εσύ είσαι αυτή που χρειάζεται βοήθεια, όχι εγώ, εσύ είσαι η ανίκανη. Και επίσης ήταν χειριστικός και με το σύντοκάμ. Sorry, αυτόν το είπαν ότι εσύ είσαι που χρειάζεσαι βοήθεια, όχι εγώ. Και με το γιο είναι ότι διέρηκε βασίλεια, δηλαδή προσπαθεί να πάρει συμμάχους και ο γιος βασικά στράφηκε εναντίον της μητέρας. Άρα ο διεστραμμένος ναρκισιστής θέλει να απομονώσει το θύμα, είναι διπλοπρόσωπος, εισαγηνεύει και μετά την καταστρέφει. Το άλλο πράγμα, ο διεστραμμένος ναρκισιστής απομονώνει το θύμα. Άρα η φίλη είχε γράψει ότι μόνο με το σώιν του κάνανε παρέα. Και βασικά ήθελε επίσης να είναι το επίκεντρο της προσοχής, δηλαδή η μητέρα του και αυτός. Να δούμε τώρα τις επιπτώσεις. Η φίλη είχε burnout. Όλα αυτή η κατάσταση την κούρασε συναισθηματικά και σωματικά. Η γιατρός τη διάγνωσε με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και είναι εκεί που τους ζήτησε να συζητήσουν. Επίσης, για 2-3 μέρες ήταν ok, νοιαζότανε, μετά θα σου περάσει. Δεν είναι τίποτα. Η φίλη επίσης είχε κρίση πανικού, άρα ξυπνούσε μέσα στη νύχτα και πνίγονταν, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και οι κρίσεις είχαν γίνει πιο συχνές και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχασε πάρα πολλά κιλά, είχε να δυνατήσει πολύ. Όλοι τη ρωτούσαν πώς είσαι ανησυχή. Αλλά αυτός δεν ανησυχούσε. Και η πεθερά της έλεγε πώς εν τούτη, πάντα άρρωστη και αδύνατη. Και βλέπει μια αποδοκιμασία στο πρόσωπο της. Επίσης υπήρχε ψυχολογικός βιασμός. Δηλαδή οφείλε να του ικανοποιεί την όρεξη και τις ανάγκες του και αυτόν την αηδίαση. Και επίσης είχε προκαρκινώματα στο στήθος και σκέφτηκε ότι όσο καιρός της είχε να απομείνει, θέλω να το ζήσω, λέει, αναπνέοντας ελεύθερα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, όλον αυτή η σχέση, αυτός ο γάμος που κράτησε 22 ολόκληρα χρόνια, ήταν σαν μια ζωντανή νεκρή.
Λοιπόν, Θήκλα, έχω γράψει έναν, υπάρχει έναν ερωτηματολόγιο, ναι, δεν ξέρω αν θέλεις να το διαβάσεις. Είμαι το θύμα ενός διεστραμμένου ναρκισσιστή. Ναι, το επόμενο slide. Βασικά εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που μπορούν να κάνουν... Είμαι σε σχέση με διεστραμμένο ναρκισσιστή. Ναι, οι φίλες και φίλοι μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις των εαυτών τους, αν είναι σε σχέση σήμερα ή με διεστραμμένο ναρκισσιστή. Άρα όσο πιο πολλά ναι απαντήσει κάποιος ή κάποια, σημαίνει ότι είναι με διεστραμμένο ναρκισσιστή. Θα διαβάσω τις ερωτήσεις. Ναι, αν θες έτσι για να... Σας κάνει αυτό το άτομο να αισθάνεστε ένοχοι αλλάζοντας ρόλους? Δεν επικοινωνεί καθαρά, αρνείται το προφανές? Σε κάθε άτομο η κατάσταση συμπεριφέρεται διαφορετικά? Αυτό το άτομο σε κάνει να δέχεσαι πράγματα που δεν θα δεχόσουν κανονικά? Απαιτεί να είστε τέλειοι? Κρίνει και υποτιμά? Σταδιακά καταστρέφει τις φιλίες σας για να πάρει αυτό που θέλει? Βλέπει τον εαυτό του ως θύμα? Αγνοεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας? Μπορεί να χρησιμοποιήσει εξίσου εύκολα τις απειλές, την καλυμμένη βία, όπως και τον ανοιχτό εκβιασμό? Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να συμφορφώνεστε με τις απαιτήσεις του? Για να αποφύγει μια ερώτηση που θα τον έκανε να νιώσει άβολα, αλλάζει το θέμα σαν να μην είχε ακούσει την ερώτηση? Συχνά λέει ψέματα ακόμη και για τα μικροπράγματα? Είναι εγωκεντρικός? Είναι ο πιο όμορφος, ο καλύτερος? Είναι ζηλιάρης? Είσαι το αντικείμενό του? Σε χρησιμοποιεί οικονομικά, συναισθηματικά, σωματικά? Είχε αιμονή με τη κοινωνική του εικόνα? Δεν αντέχει να επικρίνεται? Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι λέει και του τι κάνει? Για παράδειγμα, λέει ότι είναι ερωτευμένος, αλλά δεν κάνει κάτι για να το δείξει? Υπήρχε μια πρώτη φάση του μήνα του μέλητος όπου όλο ήταν τέλεια και έδωσε πολλά, αλλά μετά η κατάσταση επιδεινώθηκε? Συχνά προσπαθείτε να τον καταλάβετε? Νιώθεις χαμένος? Προκαλεί ένα αίσθημα μη ελευθερίας, συναισθηματικής εξάρτησης? Δεν μπορείτε να χωρίσετε μαζί του ακόμα και αν γνωρίζετε ότι είναι ανθυγιεινό? Κλέβει την ενέργειά σας? Σας υποτιμά? Σας επικρίνει? Σας προκαλεί? Νιώθεις κουρασμένη? Με το πρόσχημα ενός τουρκικού ατόμου στερείται ενσυναίσθησης? Δείχνει απίστευτη συναισθηματική ψυχρότητα? Σας πονάει? Είστε ψυχολογικά άρρωστοι και δεν ξέρετε πώς να ενεργήσετε? Μπορεί ακόμη και να έχει συνέπειες για την υγεία σας μέσω απώλειας όρεξης, προβληματικού ύπνου, κατάθλιψης? Αν απαντάτε ναι σε αυτές τις ερωτήσεις, τότε είστε με κάποιο διεσταμένο ναρκισσιστή. Ξαναλέω όμως ότι όλες οι σημειώσεις του Χάρη, που είναι εξαιρετικές, θα ανεβούν στην ιστοσελίδα μου και θα μπουν ο σύνδεσμος για να τις διαβάσετε. Θα μπει στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να το δείτε και να κάνετε με την ησυχία σας το ερωτηματολόγιο. Μάλιστα. Απλά να πω για το ερωτηματολόγιο, δεν είναι ερωτηματολόγιο, να πω, είναι από τη δική μου εμπειρία. Γιατί εργάζομαι με πολλές γυναίκες που είναι σε σχέσεις με διεστραμμένους ναρκισσιστές, όπως και άντρες, και αυτά είναι, από την εμπειρία μου, είναι αυτά τα πράγματα που έχω ακούσει από άτομα που είναι σε αυτές τις σχέσεις, και ετοίμασα έναν ερωτηματολόγιο. Δεν είναι ερωτηματολόγιο του Μπέκ. Ναι, ναι, ότι είναι ερωτηματολόγιο έρευνας. Είναι ερωτηματολόγιο χρήσιμο, ώστε να δούμε αν τυχόν υπάρχουν κάποια στοιχεία και τότε να πάμε σε έναν ειδικό για να μας βοηθήσει, όχι από μόνοι μας. Ναι. Μετά η φίλη αποφασίζει να βγει από τη φυλακή. Απλά να πούμε εδώ ότι η απαλλαγή από ένα διεστραμμένο ναρκισσιστή δεν είναι καθόλου εύκολη. Το θύμα συχνά δυσκολεύεται να φύγει, γιατί έχει γίνει φυλακισμένη τη σχέση της και ο ναρκισσιστής διεστραμμένος εμφανίζεται ως αθώος. Και ο τελευταίος, βασικά, συχνά κατηγορεί το θύμα του για υπερβολή ή ακόμη και για άρνηση. Άρα, η φίλη μας λέει ότι το διάστημα που ακολούθησε μέχρι την έκδοση του διαζυγίου ήταν μαρτυρικό. Αυτός ήταν, όπως λέμε στα κυπριακά, πάπανη, δηλαδή παρουσίαζε τον εαυτό του ότι αυτός είναι το θύμα, αυτή φταίει. Έβαλε εναντίον της και το 18χρονο γιο, ο οποίος άρχισε να τη βρίζει, να τη σπρώχνει μπροστά του, και αυτός χαμογελούσε με ευχαρίστηση, ενώ τα άλλα δύο μικρότερα παιδιά έκλαιγαν. Άρα έλλειψη ενσυναίσθησης. Εδώ ο διεστραμμένος ναρκισσιστής θέλει να αποτελειώσει το θύμα. Θέλει να το αποτελειώσει. Και μετά διεκδικούσε νομικά τα δικαιώματά του. Βασικά διεκδικούσε το σπίτι που πλήρωνε η ίδια η φίλη. Ναι. Εξακολουθεί να μένει στο σπίτι, δεν φεύγει, παρόλο που αυτός ζήτησε διαζύγιο και επιμένει να πουλήσει το σπίτι για να πάρει ό,τι του αναλογεί για να συνεχίσει
τη ζωή του. Βασικά δεν τον νοιάζει για τα παιδιά. Το μόνο που τον νοιάζει είναι για τον ίδιο, δεν είναι για τα παιδιά. Και η φίλη θέλει να φύγει για να προστατεύσει τα τρία παιδιά, ωστόσο να επέλθει ηρεμία. Για να ζούσε σε έναν ασφαλές, οργανωμένο, ήρεμο περιβάλλον, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις, φωνές και τσακώμοι. Και φυσικά μετά από όλα αυτά έφτασε στα όρια της κατάρρευσης, σωματικής, ψυχολογικής, νευρικής, ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο, πολύ καλά έκανε και βασικά ήταν σε άρνηση. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σύζυγός της είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θεωρούσε, το δικαιολογούσε, ότι είναι το τεμπεραμέντο του, ποια είμαι εγώ που θα κρίνω. Και του έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έβδομη κλπ. Και πάλι εδώ έρχεται η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ποια είμαι εγώ που θα κρίνω, να κατακρίνω, να επικρίνω, να απορρίψω έναν άνθρωπο. Και βασικά εδώ έχασε εντελώς τον αυτοσεβασμό της, άρχισε να το ξαναβρίσκει. Εδώ λέει enough is enough. Και πώς το λέμε, το συχάθηκε. Δηλαδή όταν πήγε στο ψυχολόγο και είπε ο σύζυγος τι κάνεις εσύ, βγάζω τα σκουπίδια έξω. Εκεί το συχάθηκε. Του ζήτησε να περάσει το σπίτι στα παιδιά, αρνήθηκε. Και ζήτησε βοήθεια και από δικηγόρο, που δυστυχώς της είπε ότι εδώ θέλουμε δεδομένα, θέλουμε χειροπιαστά πράγματα. Και δυστυχώς ο νόμος δεν καλύπτει την συναισθηματική κακοποίηση. Άρα δεν μπορεί να αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε θύμα κακοποίησης, εκτός αν είχε μαυρισμένο μάτι, σπασμένα παΐδια, μόλοπες, τσάπησε στο ξύλο κλπ. Επικοινώνησε επίσης με το 1440, την έχουν ενημερώσει, πληροφορήσει τι μπορεί να κάνει. Και επίσης θέλει να καταγγείλει και σε αστυνομικό σταθμό το περιστατικό βίας, τους φόβους της κλπ. Φτάνεται ότι η πολιτεία βασικά δεν μπορεί να υπερασπιστεί θύματα συναισθηματικής βίας. Αυτή είναι η αλήθεια, χάρη μου. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ώστε προτού μπούμε σε μία σχέση ζωής, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σίγουροι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κόκκινες σημαίες, οι ενδείξεις των προβληματικών χαρακτηριστικών. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το ερωτηματολόγιο μας ετοίμασες και σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και το θετικό είναι ότι στο εργασιακό περιβάλλον, στο φιλικό, χέρι εκτίμησης, ξέρουν πραγματικά ποιοι είναι. Αυτό της δίνει μια ανάσα χαράς και ελπίδας. Και θέλει να βοηθήσει τα παιδιά της να μην πέσουν στην παγίδα που έπεσε η φίλη. Η οποία δεν φταίει, βασικά. Βάσει των πρώιμων εμπειριών που είχε, έμπαιξε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, δεν τον κατάλαβε στην αρχή, παρόλο που υπήρχαν κόκκινες σημείες, και τώρα θέλει να βγει. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε κάποιες συμβουλές. Ναι, τι μπορούν να κάποιες πρακτικές συμβουλές σε ανθρώπους που είναι και στη φίλη, που είναι σε σχέσεις με διεστραμμένους ναρκισιστές. Η πρώτη συμβουλή... Ναι, ναι, ναι. Θα τις διαβάσω γιατί εσύ τις γράφεις τέλεια, αλλά τις διαβάζεις πολύ... Γρήγορα, ναι. Διαβάζεις γρήγορα για να τελειώσουμε, έτσι επειδή είναι τόσο ωραίες χάνονται. Λοιπόν, αναγνωρίστε τη διαδικασία χειραγώγησης. Ο διεστραμμένος ναρκισσιστής χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές χειραγώγησης για να παγιδεύσει το θύμα του. Ξεκινά εντοπίζοντας τις αδυναμίες του, ακούγοντας προσεκτικά. Εάν του πείτε για τους φόβους σας, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει εναντίον σας αργότερα. Μόλις αποκτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, θα αρχίσει σιγά σιγά την καταστροφή. Είναι δύσκολο για το θύμα να το καταλάβει αμέσως. Ο διεστραμμένος ναρκισσιστής μπορεί να ξεκινήσει με κριτικές για την προσωπικότητα ή τη σωματική διάπλαση. Το θύμα θα αρχίσει να αναρωτιέται και θα αισθανθεί ηλίθιος, ηλίθια. Ωστόσο, δεν θα αμφισβητήσει το διεστραμμένο ναρκισσιστή αμέσως, θαυμάζοντας ακόμα την ανάλυση του. Ο Δελτανή καταφέρνει έτσι να κάνει τον σύντροφο του μαριονέτα του, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το παιχνίδι του είναι καλά κρυμμένο για να εμποδίσει κανένα να το συνειδητοποιήσει. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι των συμβουλών. Χωρίστε τον διεστραμμένο ναρκισσιστή. Η πρώτη αντίδραση που έχουν τα θύματα όταν συνειδητοποιούν ότι ο σύντροφο του είναι διεστραμμένο ναρκισσιστή είναι να θέλει να αλλάξει αυτό το άτομο για να σώσει τη σχέση.
Κοιτάξτε, ο διαστραμμένος ναρκισσιστής χάρη μπορεί να παραλληλιστεί με τον και καλυμμένο ναρκισσιστή, είναι έτσι? Ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι. Ωστόσο, ακόμα και αν είστε απόλυτα εξαρτημένοι ή φοβάστε τις αντιδράσεις του, κάτι που είναι δικαιολογημένο, γνωρίζετε ότι ο χωρισμός είναι η καλύτερη λύση, αν όχι η μόνη επιλογή για επιβίωση. Ο ΔΝ μπορεί να γίνει πιο απειλητικός για να σας πληγώσει περισσότερο. Για να απελευθερωθείτε από το ΔΝ, είναι σημαντικό να διακόψετε κάθε επαφή, να πάτε no contact. Και όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε, τις προβληματικές σχέσεις που ξανασυναντιούνται, τα χαλάνε, τα ξαναφτιάχνουν και αυτά, είναι επειδή έχουν επαφές. Πρέπει να πας στο no contact για να μπορέσεις πραγματικά να απελευθερωθείς. Μην έχετε ψευδαισθήσεις ότι θα αλλάξει. Πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι ο ΔΝ μπορεί να θεραπευτεί. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο, διότι δεν είναι απλώς θέμα συμπτωμάτων, αλλά και δομής προσωπικότητας. Αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές για διαταραχές προσωπικότητας. Δεν είναι αρρώστια, είναι το πώς είναι ο άλλος φτιαγμένος. Είναι κακός άνθρωπος. Οι διαστραμμένοι ναρκισσιστές που πάνε σε ψυχολόγο είναι σπάνιοι και ευτυχώς, γιατί να μας πελάνουν και εμάς. Έρχονται σε εμάς. Αν συμβουλευτεί ψυχολόγο διαστραμμένο ναρκισσιστή, είναι απλώς μια στρατηγική να δώσει ψευδή σημάδια καλής θέλησης στην οικογένειά του ή στον επαγγελματικό του κύκλο. Θα αρνείτε πάντα να παραδέχετε τα λάθη του και να λαμβάνει την ευθύνη. Πάντα για τον διαστραμμένο ναρκισσιστή φταίει ο άλλος, φταίει το θύμα του. Φταίει εσύ που με θύμωσες και με έκανες να σε δείρω, για παράδειγμα. Φταίει εσύ που δεν συμπεριφέρθηκες σωστά και με ξανάγκασες να σε βρίσω και νιώθω και άσχημα τώρα, και φταίει εσύ που νιώθω άσχημα. Τέταρτο κομμάτι είναι επανακτήστε την αυτοεκτίμησή σας. Η αυτοεκτίμηση είναι ένα είδος φίλτρου μέσω του οποίου εξετάζουμε την πραγματικότητα. Εφόσον ο διαστραμμένος ναρκισσιστής επέλεξε το θύμα του ακριβώς επειδή δεν είχε αυτοεκτίμηση, θα προσπαθήσει να βασιστεί σε αυτό το χαρακτηριστικό για να συνεχίσει το έργο της καταστροφής πολύ μετά τη λήξη της σχέσης. Είναι επομένως επίγον να μην αφήσετε τον εαυτό σας να επηρεαστεί από αυτά που, τα vibes που σας στέλνει, αυτό που στέλνει πίσω. Δηλαδή και μετά το χωρισμό, με χίλιους τρόπους θα σου πει είσαι μαλάκας, είσαι άχρηστος, είσαι βλάκας, είσαι ηλίθιος, είσαι. Η απόκτηση καλής αυτοεκτίμησης θα επιτρέψει στο θύμα να αντιληφθεί τον εαυτό του όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι το τέρας εντός εισαγωγικών που αρέσει να απεικονίζει ο διαστραμμένος ναρκισσιστής και έτσι να απελευθερωθεί από το χειρισμό του. Πάμε στο πολύ σημαντικό το χάρι. Επανασυνδεθείτε με εκείνους που βρίσκονται κοντά σας και βγείτε από την απομόνωση. Ο διαστραμμένος ναρκισσιστής σίγουρα θα δημιούργησε ένα κενό γύρω από το θύραμα του, απομακρύνοντας τον από την οικογένεια του, από το πλησιέστερο περιβάλλον του, προκειμένου να το φυλακίσει καλύτερα. Βρείτε ανθρώπους να σας υποστηρίξουν. Έχτη συμβουλή. Αδιαφορήστε. Η διαφορία είναι μια τεχνική που θα τον αποδυναμώσει, είτε είναι προσποιητή είτε όχι, σε ό,τι σας λέει ο ναρκισσιστής διαστραμμένος. Να είστε προσεκτικοί. Δεν πρόκειται για χειραγώγηση, αλλά για να προστατεύσει τον εαυτό του από επιθέσεις. Μην μπείτε στη συζήτηση. Και πάνω απ' όλα, μην δικαιολογήσετε. Δηλαδή, βγάζουμε από το μυαλό μας ότι ο διαστραμμένος ναρκισσιστής είναι ένας κανονικός άνθρωπος, με τον οποίο έκαναμε γάμο, έκαναμε παιδιά, έκαναμε σχέση και μάνα μου. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος που έχει λογική η συμπεριφορά του. Αυτό μου λέμε για τους αδιάγνωστους. Δεν έχουν λογική. Ή άμα τη βρει τη λογική του, είναι πάρα πολύ χαζή, πολύ απλοϊκή και πολύ κακή. Δηλαδή, η λογική μπορεί να είναι θέλω να σε εκμεταλλευτώ, θέλω να σε εκμεταλλευτώ, θέλω να σε εκμεταλλευτώ. Τίποτε άλλο. Αποτοξινωθείτε. Αν και είσαστε εξαρτημένοι συναισθηματικά, ορισμένοι εθισμοί μπορεί να προκαλέσουν ταλαιπωρία και συναισθήματα εγκατάλειψης και ως εκ τούτου να γίνουν επικίνδυνα. Αυτή η εξάρτηση με το διαστραμμένο ναρκισσιστή εμποδίζει το θύμα να έχει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του. Θέλοντας να αγαπιέται πάντα και με κάθε κόστος, ξεχνά να αγαπά τον εαυτό του. Πρέπει πρώτα να σταματήσουμε να θεωρούμε τον άλλον ως τη μόνη πηγή αγάπης. Είναι λοιπόν απαραίτητο με ενδοσκόπηση να καταλάβουμε από πού προέρχεται αυτή η εξάρτηση, η οποία συχνά απηχεί μια εγκατάλειψη, πραγματική ή φανταστική, που βιώνεται στην παιδική ηλικία ή σε συναισθηματικές ελλείψεις. Στην περίπτωση της κοπέλας αυτής ήταν μια πραγματική εγκατάλειψη χειρίστου είδους. Όγδοη συμβουλή, σταματήστε όλες τις επαφές ή μειώστε τις στο ελάχιστο. Όταν υπάρχει χωρισμός από γάμο, κάθε επικοινωνία πρέπει να περάσει από δικηγόρους. Το θύμα πρέπει να είναι προσεκτικό, να μην στείλει μήνυμα στον διαστραμμένο ναρκισσιστή και να μην απαντήσει στο μήνυμα που θα του στείλει ο διαστραμμένος ναρκισσιστής. Δεν έχει νόημα να μιλάς με αυτούς τους ανόητους. Δεν έχει νόημα. Καλύτερα, ακόμη και αν είναι δύσκολο, να τα βάζουμε στα deleted χωρίς να τα διαβάζουμε. Απόκρυψη κατευθείαν χάρη, block and delete. Είναι και nation block του διαβάζει στο συναγέμα. Το ίδιο ισχύει και για κλήσεις που πρέπει να αγνοούνται. Απόκρυψη. Εγώ, για παράδειγμα, στο κινητό μου έχω την εξής ρύθμιση να μην μπορεί να με πάρει κανείς αριθμός από απόκρυψη, όποιος και να είναι.
Και το έχω κάνει χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Έμαθα ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ότι μπορείς να κάνεις φραγή στις κλήσεις από απόκρυψη, ότι ζήτησα την υπηρεσία. Φραγή στις κλήσεις από απόκρυψη. Γιατί να με παίρνει οποιοδήποτε χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Είναι επίσης καλύτερο να κόψετε δεσμούς με συγγενείς που δεν καταλαβαίνουν και που σας σωθούν να επιστρέψετε σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί να έχετε μια μαμά, έναν μπαμπά, έναν αδερφό μου, λέει, άμα ωραία και εσύ και που θα βρεις άλλον άντρα και δεν είναι καλός άντρας και πήγαινε πίσω κλπ. Ένατε συμβουλή, δεν σε υπολογίζω. Καταλαβαίνω την ανάγκη σου να νιώθεις σημαντικός, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα ο φόβος σου να μην σε πάρουν για άχρηστο. Γιατί όπως είπαμε, οι ναρκισσιστές και γενικά οι διαταραγμένοι ξερνούν τα δικά τους αποθυμένα πάνω μας. Μας λένε εμάς βλάκες γιατί νιώθουν ήδη βλάκες. Μας λένε εμάς ανόητους γιατί νιώθουν ήδη ανόητοι. Ακούω τις κριτικές σου, αλλά δεν με αγγίζουν πλέον γιατί ξέρω γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Ξέρω ότι θέλεις το θαυμασμό μου, αλλά δεν είμαι το κατάλληλο άτομο να σου δώσω θαυμασμό. Μπορώ να λύσω τα προβλήματά μου, αλλά δεν μπορώ να λύσω τα δικά σου. Χάρη, είναι πάρα πολύ ωραίο τούτο. Και θα μπει στις σημειώσεις. Τελικές σκέψεις. Τούτο είναι 2 ώρες vlog. Είναι μαραθώνιο vlog. Ναι. Για κάποιο λόγο επικοινωνούν πολλές γυναίκες μαζί μου που βρίσκονται σε σχέσεις. Εγώ έχω να σου πω ότι έχει και άντρες που βρίσκονται σε σχέσεις. Και εσένα μπορεί να επικοινωνούν οι γυναίκες μαζί σου, εμένα επικοινωνούν συχνά και οι άντρες μαζί μου. Και θέλω να το πω ξανά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες κακοποιημένοι ψυχικά, λεκτικά, ακόμη και σεξουαλικά μέσα στις σχέσεις τους. Και να σπάσει αυτόν το στερεότυπο ότι οι άντρες τυπικά είναι διαταραγμένοι και κακοποιούν τις γυναίκες και οι γυναίκες τυπικά είναι καλοσυνάτες, γλυκούλες και είναι θύματα και οι κακοί άντρες τους κακοποιούν. Σε κάθε περίπτωση, κάθε ζευγαριού, έχουμε να κάνουμε με 2 ξεχωριστούς ανθρώπους, με 2 ξεχωριστές δομές προσωπικότητας, με 2 ξεχωριστές ιδιοσυγκρασίες, με 2 ξεχωριστά ηθικά στοιχεία ή ανήθικα στοιχεία, θα έλεγα, που η δυναμική σε μία σχέση δεν έχει καμία σχέση με το φίλο. Θέλω να το τονίσω, Χάρη, γιατί είναι ξέρω στο κανάλι μας. Εμείς είχαμε μια μεγάλη γκρισάρα. Okay. Γιατί γι' αυτό δεν σταμάτησα προσωρινά να κάνω vlogs. Φυσικά θα επανέλθω δρυμύτερη. Και τώρα ο κόσμος είπα σου απόψε που να δει το vlog μας να πει «Ουάου, Χάρης! Ουάου, έχουμε επιτέλους υλικών και τροφή!» Και ο λόγος που το έκαμε ήταν γιατί παρατήρησα ότι άρχισαν να αναπτύσσονται στα σχόλια απόψεις στερεοτυπικές, απόψεις μισανδρικές, απόψεις που μας πάνε χρόνια πίσω και εκθρέφουν το μίσος ανάμεσα στα 2 φύλλα, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Και αποπροσανατολίζουν από την ουσιαστική αξία και τον ουσιαστικό στόχο της ψυχοεκπαίδευσης, που είναι η προς τα έσω στροφή της σκέψης μας, του συναισθήματος μας, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Εάν χρήζουμε επαγγελματική βοήθεια, να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια από ψυχολόγο, ψυχίατρο, από ποιον ειδικό, να ζητήσουμε. Και ο στόχος αυτού του καναλιού είναι να κάνουμε καλύτερη τη δική μας ζωή. Όχι να γίνουμε εμείς ειδικοί εντός αγωγικών που να κρίνουμε τους άλλους και να λέμε για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Και να μοιράζουμε διαγνώσεις όπως τα κουφέτα. Αν έχετε άντρα, αν είναι γυναίκα που σου λέει ή έχεις το τάδε πρόβλημα, έχεις το άλλο πρόβλημα, αν έχεις το έναν, είσαι αλκοολικός, είσαι ξέρω εγώ τι μπορεί να σου πει, είσαι φοβικός, είσαι καταθλιπτικός, ή έχεις το έναν, έχεις το άλλο, μην τους ακούτε. Πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο να διαγνωστείτε αν έχετε έγνοια. Αλλά προσοχή είναι από τους ξερόλες τις σχέσεις. Και τους αλάνθαστους και άτεγκτους. Οι διαστραμμένοι ναρκισσιστές δεν κάνουν λάθη. Είναι σωστοί. Εμείς χάρη είμαστε λανθασμένοι. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι έχεις τέτοια εμπειρία στη ζωή σου. Είμαι σίγουρη. Ναι, ναι. Γιατί όπως σου είπα και άλλες φορές, υπήρξες people pleaser. Είχες. Όχι, έχεις. Είχες. Είχες. Εγώ είχα πολλές. Είχα. Και μπορούν να συμβούν και σε ψυχολόγους αυτά τα πράγματα. Σίγουρα, σίγουρα. Οι ψυχολόγοι είμαστε ανθρώποι. Όσο μορφωμένος και να είναι κάποιος ή όσο και να προσέχει, από τη στιγμή που είμαστε άνθρωποι και μεγαλώσαμε με συγκεκριμένους τρόπους που κανείς από εμάς δεν πιστεύω να έχει μεγαλώσει εντελώς υγιεινά, ψυχικά και με όλον τον καλύτερο τρόπο, με την παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών κτλ. Mm. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στη θυματοποίηση και στη συνεξάρτηση. Και αυτόν το vlog δεν το έκαναμε για να διαγνώσουμε τον πρώην μας και την πρώην μας και να λέμε «Να, κοιτάξτε, είπε το και ο Χάρης, είπε το και η Θέκλα, ότι είσαι διστραμμένος ναρκισσιστής». Εμείς δεν δίνουμε ούτε συγχωροχάρτη, ούτε διαγνώσεις σε κανένα. Αυτόν το βίντεο το έκαναμε για να μάθουμε κάποια πράγματα και να αναλογιστούμε μήπως εμείς λειτουργούμε με τέτοιους τρόπους ώστε να ζητήσουμε βοήθεια, είτε ως συνεξαρτώμενοι, είτε ως κακοποιητές.
Χάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Απλά να πω και εγώ κάποια λόγια. Πες και εσύ, θα αφήνω. Να σαν πω. Okay. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τη φίλη που είχε το κουράγιο να στείλει την επιστολή. Είναι τεράστιο. Νομίζω η επιστολή ήταν καλογραμμένη. Φαίνεται για να είναι καλογραμμένη και ήταν σχεδόν 4.000 λέξεις. Ήταν κεφάλαιο ενός βιβλίου μου, για παράδειγμα. Μάλιστα. Θα τη πήρε και αυτή 7 ώρες να το γράψει. Μάλιστα. Επίσης, ο τρόπος που σκέφτεται είναι πολύ αναλυτική. Πρέπει να έχει καλό ψυχολόγο η κοπέλα αυτή. Ξέρει τι γίνεται, ναι. Και επίσης να τη στείλω τη συμπάθεια μου. Την αγάπη μας και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ακριβώς, βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να βγει. Και μπράβο της, πραγματικά της συγχαίρω. Γιατί εγώ βλέπω γυναίκες που μπορεί να είναι 70 χρονών και να συνεχίσουν να είναι με διεστραμμένο ναρκισιστή. Δεν είναι εύκολο και της προτείνω να δει όλο αυτό που πέρασε σαν μια εμπειρία, η οποία θα μάθησης. Τη βοηθήσει να πάει σαν εμπειρία μάθησης και να νομίζω ότι η κυρία Έδη το βλέπει, γιατί μας έγραψε στο τέλος της επιστολής ότι τα γράφω αυτά μην τυχόν και βοηθούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να ανοίξουν τα μάτια τους πιο νωρίς από ότι τα ανοίξα εγώ. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Κλείνοντας, ξαναλέω ότι ο όρος διεστραμμένος ναρκισιστής είναι όρος που προκύπτει από την ψυχαναλυτική θεωρία. Δεν είναι όρος ο οποίος βρίσκεται στα επίσημα εγχειρίδια διάγνωσης, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ότι ο όρος διεστραμμένος ναρκισιστής είναι πολύ κοντινός με τον όρο και καλυμμένος ή κρυφός ναρκισιστής. Ότι τη διάγνωση για τον ναρκισισμό δεν την κάνει ούτε ο Χάρης από το βίντεο, ούτε εγώ από το βίντεο, ούτε εσείς από το σπίτι σας. Την κάνει ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στα εξειδικευμένα τεστ προσωπικότητας, ένας ψυχίατρος που είναι εκπαιδευμένος σε αυτά τα τεστ προσωπικότητας. Εδώ δεν τα κάνουμε αυτά για να μάθουμε να κάνουμε διαγνώσεις, τα κάνουμε για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους και να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους από την ανθρώπινη κακία, η οποία πολλές φορές έχει και ονόματα όπως διεστραμμένος ναρκισισμός. Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ τις θεάτριες. Τους θεατές που θα δουν απόψε. Οι θεάτριες είναι εξτρελαμένες μαζί σου, οι τηλεθεάτριες και οι τηλεθεατές. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Είναι αμοιβαίο. Είναι αμοιβαία για κάποιον. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά στο Λουξεμβούργο και εύχομαι σύντομα να έχετε κι εσείς καλόν καιρό. Όχι τη ζεστή μου έχουν. Εμείς καλόν καιρό, όμως να μην βρέχει. Οκ. Επίσης. Γεια σου.